Αχ, τι καλά. Σαββατοκύριακο. Και όλα θα πάνε υπέροχα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Τι πες από κάτω. Κάτι ακούγεται, κάτι ακούγεται. Έλα, έλα, έλα. Έχω ανοίξει τώρα, έχω ανοίξει 600.000 site και δεν ξέρω ποια από όλα αυτά τα site είναι που έχει. Έλα, τι είναι αυτό. Πού είσαι, πού είσαι, για μιλά. Γιατί δεν, γιατί δεν ακούγεσαι, ένα, δύο, για μιλά. Όχι, δεν ακούγεται αυτό το μικρόφωνο, κάτσε το άλλο, κάτσε το άλλο. Γιατί δεν μας βλέπω καλά, σήμερα όλα μας πάνε ανάποδα. Σαββατοκύριακο, κυρίες και κύριοι, και όλα θα πάνε καλά. Εντάξει, να τα έχουμε και αυτά. Μα ανοίγει τις Παναγιές τα μάτια για να παρακολουθήσεις τα δρόμενα και τα τεκτενόμενα. Συμβαίνουν αυτά. Θα το πίσω, εντάξει, μια χαρά, μια χαρά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Καλημέρα και στο Στέφανο που ψάχνει να βρει με τα μικρόφωνα τι θα γίνει τώρα, γιατί δεν έπαιζε το ένα. Συνηθισμένα. Αυτό όμως είναι η μικροφωνάρα και νομίζω ότι. Φωτιάδης εδώ! Εντάξει. Μια χαρά. Μια χαρά, μια χαρά. Αυτό είναι το καλό το μικρόφωνο, δεν χρειάζεται. Καλό, rotation. Θα το βάλω αριστερή πλευρά σαν το κούτρι να παίζει. Με αυτό θα παίζω. Με αυτό θα παίζει, γιατί το άλλο. Σαββατοκύριακο, Σαββατοκύριακο και θα το στείλω στα Βρασνά το άλλο το. Στα Βρασνά, ένα κάνει. Σου καλημέρα και σε μια γραμμούλα η οποία δεν ξέρω να περί μας χτύπησε με το που άκουσε την μουσική μας. Καλημέρα στη γραμμούλα. Πριν πούμε οτιδήποτε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ποιος είναι? Νάτος. Έξαμος. Α, καλώς τον. Έλα, Λεκό. Έλα, τι κάνετε? Καλά είμαστε, εσύ? Όχι, το Θεό, καλά. Με ξέρεις εμένα, κύριε. Πώς το όνομά σου? Μπάμπης λέγομαι. Μπατμανίδης. Ναι. Με έχεις γνωρίσει εμένα? Όχι. Αλέκο, κάνει λίγο μια παύση. Μπάμπη είναι ο Αλέκος. Ναι. Ο αντίζηλος του, του κύριου Φωτιάδη, μάλιστα, που κλέβουμε τις κοπέλες. Είναι η πρώτη εκπομπή που ζητάει ο ακροατής ναι, από τον παρουσιαστή ναι, να παρουσιαστεί. Ναι. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Παρουσιάσου, έτσι, Αλέκο. Έτσι. Εντάξει, εδώ αντιστρέφουμε όλους τους ρόλους. Φωτικό και από ό,τι στέλνω. Ναι. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ναι, κινδυνεύει ναι, να χάσει. Δεν χάνουμε τη Στέλλα, Αλέκο, δεν χάνουμε. Στην οικογενειακή ιστορία. Ναι, αλλά ήρθε εδώ ο Φωτιάδης και κάνει πρόταση γάμου. Έφερε δαχτυλίδια. Πού έκανε πρόταση γάμου? Live στον αέρα της πόλεως μέσω του ραδιοφώνου μας. Και η Στέλλα δέχτηκε? Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί. Δεν μας απάντησε ακόμα. Έχει κατατεθεί πρόταση. Πρόταση γάμου? Εγώ δεν θα κάνω πρόταση γάμου. Θα τη κάνω πρόταση να συζητήσουμε πρώτα για να ταιριάζουμε. Ναι, αυτό όμως να ξέρεις ότι δεν παρέχει ασφάλεια. Ναι. Δηλαδή είναι πιο ισχυρό. Είναι σαν να μου λες, σαν να λες ένα παίχτη. Το διεκδικούν δύο ομάδες και εσύ του λες έλα να δοκιμαστείς ναι, και η άλλη ομάδα το προσφέρει συμβόλαιο. Βασικό κατευθείαν. Ναι, τι, πού θα προτιμήσει? Όπως ο Ουάρντα δηλαδή. Ναι, όπως ο Ουάρντα βεβαίως. Ναι. Ποιον θα προτιμήσει ο Ουάρντα? Την ομάδα που δεν θα το χρησιμοποιεί, μια ομάδα στην οποία θα είναι νούμερο ένα. Υποδοκιμασία θα είναι ή θα είναι βασικός? Γιατί έκανε παπάδες με τον Ανδρόμητο, σε εμάς εντάξει παίζει καλά. Τους πήγε τώρα από τη Στέλλα στον Άρντα, εντάξει. Δεν ακούει την προπονητή. Δεν ακούει, δεν ακούει. Έτσι ακριβώς. Δεν ακούει, αγόρι μου, δεν ακούει. Τι να κάνουμε τώρα. Θα του βρούμε γι' αυτό μια κοπέλα να ερεμήσει. Στον Άρντα. Στον Άρντα, ναι. Θα τον βρούμε, εντάξει. Μας τον βρούμε τη Στέλλα, ξέρω εγώ. Τι θέλεις? Να βοηθήσει. Με λαχρινά γενιστά, αλλά εντάξει, θα του πει. Την πιντάει, ναι, τα έχει πει, τα έχει τραγουδήσει. Γιατί ξύπνησε τόσο νωρίς εσύ, ρε, τι έπαθε? Κουνήθηκα. Θα πάω να βγάλω τώρα τα ράματα 8.30 ώρες στην εταιρική σχολή. Ναι. Το προθυμίδι και να μην κάνω και απονεύρωση. Αχα. Ένα άλλο δόντι. Oh. Και τώρα προλίγου έτρωγα κάτι και έσπασε το δόντι μου. Πω. Είναι μια μεγάλη. Oh. Οπότε έχω δουλειά, ανοίγουμε με φούντες. Με τι δουλειά με? Με φούντες. Α, εντάξει, οκ. Okay. Με φούντες. Εντάξει. Έγινε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλέκος. Γεια σου, γεια σου. Και καλά κουράγια με τους ιατροί βεβαίως. Και αντιπαρέρχομαι και λέω ότι το ίδιο την ίδια μέρα το μεσημέρι, μετά την πρόταση, έρχεται ο Αλέξανδρος το μεσημέρι ή στο καφενέ. Ναι. Με έναν μεγάλο αρκούδο I love you και το παραδίδει στη Στέλλα. Α, εκεί όμως έδειξε. Έδειξε ότι σε θέλω. Είχαμε ντοκουμέντα. Την ώρα που βέρπλουμε έβαζε τον γκολ τη λύτρωση. Εκεί στην ώρα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Αλλά από την άλλη, όταν λες, ας πούμε, σου προσφέρω συγκατοίκηση. Ναι. Αν σου λέει, σου προσφέρω παλάτια, σπίτια, συμβόλαια,
και όλα τα συναφή. Πρέπει κάτι να κάνεις, κάτι παραπάνω, φίλε μου. Αλέκο, το λέω εδώ σαν Αλέκο, ο φίλος μου ο Μπάμπης έχει δίκιο. Σε μία κυρίες και κύριοι, σε ένα σύριαλ που ξεκίνησε να εξελίσσεται και να εκτελήσεται εδώ στους 107,4 οικογενειακές ραδιοφωνικές σαλονικές ιστορίες. Θα πρέπει να βρούμε ένα τίτλο για αυτό το σύριαλ, ας πούμε. Ιστορία έρωτα και ραδιοφωνίας, ίσως, ναι, κατά κάποιον τρόπο θα το ονοματίσουμε. Γιατί θα μπορούσε. Ίντρικες στα Ερτζιάννα. Όπως είπαμε, θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, ένα πάρα πολύ ωραίο σενάριο σε ένα μεξικάνικο. Σκέψου τώρα, ας πούμε, ο Αλεχάνδρο Γεωκτήμονας Φερρυππίν. Ναι, Αλεχάνδρο, δεν σε θέλω. Με θέλει ο άλλος. Και ο Φωτιάδης τι επάγγελμα θα έκανε. Ο Μιχάλης ο γενικός στις μεσητείες, ο Νταλαβερτζής. Ο επιστάτης, ας πούμε, εκεί στο υποστατικό. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Λοιπόν, γεια σας, τι γίνεται, καλά? Καλημέρα, καλημέρα. Πολύ καλά, εσείς? Πολύ καλά. Δεν ξημέρωσε καλά για τον Αλέξανδρο όμως. Γιατί? Τον πήγαν στραβά, βλέπω. Ωχ, ναι, άμα έχεις γιατρούς τώρα και αυτά είναι δύσκολα. Τώρα με το δόντι. Ναι. Σφιχτά. Χειρότερη βάση είναι το δόντι. Ναι, ράματα πήγε να βγάλει ο άνθρωπος, το δόντι τον έσπασε. Ο Φωτιάδης του κλέβει τη γυναίκα. Ζούμε. Αυτά να πάνε. Ζούμε δραματικές στιγμές. Ναι, ναι. Έχουμε και αυτά, λοιπόν. Δεν είδαμε σήμερα, επειδή με πήρε ο ύπνος από νωρίς, και δεν είδα ούτε την εθνική, είδα ούτε τίποτα, ούτε μπάσκετ, είδα που ήθελα να δω και τον Ολυμπιακό, έμαθα ότι έχασε. Έχασε με ένα πόντο ο Ολυμπιακός από την Φενέρ. Ναι. Στο γήπεδό του. Πήρε την προσπάθεια ο Τουπάν επάνω του στα 7 δευτερόλεπτα, σίδερο, φόλο Μιλουτίνοφ, ξανά σίδερο. Ναι. Τουπάν Σακούρ. Ναι, ναι, και έμεινε το 72-73, νομίζω. Ναι, ναι, τόσο. Άμα δεν υπάρχει δυνατό πρωτάθλημα να έχει ανταγωνισμό, έτσι θα γίνει. Εντάξει, τον πόντο τώρα κρίθηκε στη μια με την Φενέρ, ας πούμε, η οποία Φενέρ είναι. Κοίταξε, κρατεά. Πήρε ο Σλούκα το ένα λεπτό, τρεις βολές τις έβαλε και τις τρεις στην επόμενη φάση ξανά τριποντό. Εντάξει, φωνιά μεγάλο ο Σλούκα. Είναι στην καλύτερη περίοδο, νομίζω. Από πέρυσι. Ούτε την εθνική Ελλάδος είδα, εντάξει, δεν θα την έβλεπα. Τα πούμε. Τα είδε ο Στέφανος. Και εγώ δεν τα είδα. Θα μας τα πει όλο ο Στέφανος. Επιγραμματικά. Έκανα για την μπάλα, εντάξει, είναι απλά τα πράγματα. Η Παναγιά το ήθελε έτσι στις δηλώσεις. Ναι, ναι, δεν μπορείς να τα βάλεις με το Θεό. Επίσης, κλασικές δηλώσεις Άγγελου, γι' αυτό τον αγαπάμε, γι' αυτό και τον θέλαμε. Τον θέλαμε να. Λοιπόν, τώρα δύο επισημάνσεις ακόμα. Μία για το μπάσκετ που. Κακώς βλέπω ότι αναβλήθηκε πάλι το. Όχι, αναβλήθηκε. Μετατέθηκε το παιχνίδι κατά μία ημέρα. Ναι. Κατά μία ημέρα. Ναι. Αυτό δεν το ήθελε ο Άρης, βέβαια. Ναι, δεν το ήθελε. Αλλά τώρα στον Ισακέ ο κύριος Γαλατσόπουλος είναι. Ναι, αυτός. Α, γι' αυτό το, μετά το πήγε την Κυριακή. Ο Άρης γιατί δεν το ήθελε, ας πούμε. Τι σου κάνει, μια μερούλα είναι σιγά. Γιατί πρέπει να παίξει Σάββατο. Δηλαδή, προηγούμενο, όταν ο Άρης ζήτησε να παίξει με τον Κολοσσό, δεν. Ναι. Ερχόταν από ταξίδι, ρε παιδί μου. Και ναι, μάλιστα. Ζήτησε, δεν άλλαξε ούτε. Όχι μέρα να αλλάξει με τον Κολοσσό, δεν άλλαξε ούτε ώρα. Δηλαδή, 4 παρατέταρτο το κάνανε. Δεν το πήγαν ούτε στις 6 ούτε στις 7 να πούμε, να έχει πιο πολλές ώρες η ομάδα. Ναι. Ο Άρης θέλει να πει από τη μεριά του ότι γίνονται μόνο τα χατήρια για το ΠΑΟΚ. Αφού παίζει ευρωπαϊκό, σου λέει, ρε φίλε, γιατί το αλλάζει μόνο για αυτόν. Κατάλαβες. Ναι, βέβαια τώρα. Τώρα, όσον αφορά τώρα το. Ναι. Την τιμωρία αυτή που περίμεναν στον Ολυμπιακό. Μπα, δεν ήρθε. Περιμέναμε εδώ πέρα. Όλα τα θέματα μας τα έβαλε ο Κλεωμένης. Επιγραμματικά είναι σαν να λες τις ειδήσεις σε ένα λεπτό. Μ' αρέσει. Και έτσι έχεις κάνει την εισαγωγή της εκπομπής. Ο Ολυμπιακός έστειλε μήνυμα, πιστεύω. Έστειλε μήνυμα ότι είναι εδώ πέρα. Δεν ξεμπλέκεις τόσο εύκολα με τον Ολυμπιακό και τόσα χρόνια κατηστημένος στην Ελλάδα. Και παρότι βλέπεις ότι το μαύρο μπορεί να το κάνουν άσπρο, το άσπρο μπορεί να το κάνουν μαύρο, μπορεί να το κάνουν κίτρινο, να πούμε. Βγήκε μια απόφαση, 60.000 τέτοιο πρόστιμο. Δεν έγινε τίποτα. Και η ζωή συνεχίζεται. Δίνει, πάμε σαν άλλοτε. Δίνει τόνωση τώρα στον Ολυμπιακό να προσπαθήσει. Νομίζω ότι το μάτι αυτό, επειδή και ο Ατρόμητος κάποια στιγμή θα αρχίσει να χάνει, δεν μπορεί να πάει έτσι ο Ατρόμητος. Εντάξει. Μην το λες. Εντάξει, καλή ομάδα. Καλό προπονητή. Έχει, αλλά κάποια στιγμή θα αρχίσει να χάνει. Δεν είναι Manchester City Ολυμπιακό, ο Ατρόμητος. Εντάξει. Νομίζω ότι τώρα είναι ώρα για να χάσει με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός τις γκέλες που ήταν να κάνει τις έκανε. Θα αρχίσει τώρα, θα κάνει κάποιο σερί του Ολυμπιακός, δεδομένο το έχω αυτό. Οπότε το πρωτάθλημα παίζεται επί ίσης όρης, και την ΑΕΚ εγώ δεν την έχω ξεγραμμένη. Το μόνο ξεγραμμένο που έχω είναι τον Ατρόμητο. Ο Ατρόμητος δεν θα είναι εκεί πέρα, θα φύγει ο Ατρόμητος από εκεί. Πέμπτο έκτος θα βγει ο Ατρόμητος.
Δύσκολο να το έκτος. Δύσκολο. Τον περάσουμε. Ποιος θα τον περάσει. Ο Ολυμπιακός είναι τυχερός που, ο Χασάν τραυματίστηκε και ο Γκερέιρο δεν θα παίξει και θα παίξει ο Μάνος. Και φορ. Την ΑΕΚ λέγαμε εντάξει θα ξεφουσκώσει ατρόμο, τους πήγε την πέταξη το δίμπαλο. Το περίμενε κανείς. Το δίμπαλο. Δεν το περίμενε κανείς. Μόνο ο Άρης θα κόψει το πρωτάθλημα από τον Ατρόμητο. Η ΑΕΚ είναι πολύ πεσμένη. Εγώ να εύχομαι τώρα καλή επιτυχία στον κύριο Παντελίδη. Τον εύχομαι να μείνει χρόνια γιατί κάποια στιγμή πρέπει να κρατάμε προπονητές. Στην Ελλάδα δύσκολα. Πρέπει να μας αποδείξει, να πούμε ο κύριος Παντελίδης, γενικά όλοι οι Έλληνες προπονητές πρέπει να μας αποδείξουν ότι είναι καλοί. Δεν έχουμε καλή. Εγώ προσωπικά δεν τους έχω σε εκτίμηση, αλλά στο χέρι τους είναι να αποδείξουν το τι ακριβώς. Να αποδείξουν ότι αξίζουν. Γιατί εντάξει, ο Διακαής Πόθος σε μένα είναι ο Χιμένες. Να πούμε το γουστάρω πολύ του Χιμένες. Και εμένα ο Χιμένες και εμένα. Είναι όλα τα λεφτά. Είναι ο καλύτερος προπονητής ξένος που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια από την Ελλάδα. Και από εδώ και πέρα τώρα ο στόχος του Άρη βέβαια είναι η Ευρώπη. Yeah, βέβαια, πεντάδα. Η Ευρώπη και να διεκδικήσει το κύπελο. Αν και είδα και τον Εργοτέλη προχτές, τον άκουγα όχι τον είδα, τον άκουγα ραδιοφωνικό. Πολύ καλός, εγώ τον είδα, πολύ καλός. Πολύ καλός. Είδα ότι και ο Εργοτέλης κάτι κάνει. Τα ζόρια θα τα έχει ο Ηρακλής που θα χτυπηθούν για την άνοδο εκεί πέρα. Ο Ηρακλής, τον Ηρακλή δεν ξέρω, άμα δεν κάνει ο Μυροφορίδης κάτι, ο Ηρακλής... Τι να κάνει, να μπει να παίξει, ναι. Τι να κάνει. Μάλιστα. Να κάνει τίποτα, να μην τον αδικούν, να μην τον αδικεί καμιά... Έβγαλε και ανακοίνωση ο Ηρακλής εις βάρος των διαιτησιών που είχε η ομάδα στις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Δεν ξέρω και ο Ελευθερόπουλος τι πουλιά πιάνει και στη δεύτερη κατηγορία. Πιάνει, τραυματοφύλακας, δεν τα πιάνει, σίγουρα θα τα πιάνει. Τον Ελευθερόπουλο σε πολύ εκτίμηση δεν τον έχω. Πιο πολύ ο Ελευθερόπουλος καλύτερα να πήγαινε να κάνει καμιά διαφήμιση με ρούχα τίποτα γιατί είναι ωραίος. Μάλιστα. Θα τα δούμε. Καλημέρα, καλημέρα και καλή συνέχεια. Για να δούμε. Γραμμούλες μας περιμένανε. Καλημέρα σας. Καλά τη δει. Μηδέν εδώ κλειστό. Καλημέρα. Μας περίμενε. Καλημέρα. Καλώς τον. Εγώ και περίμενα και μια συμβουλή έχω να σας δώσω ραδιοφωνική. Βεβαίως. Τι παγκόσμια μέρα είναι, ποιοι γιορτάζουν και κλείστε το. Αφού τα είπατε όλα. Έτσι, ναι. Έτσι ακριβώς. Ο Κλεωμένης έκανε. Και σινεματάκια. Αλλά. Κοιτάξτε, βέβαια, για να δώσουμε εδώ στον κόσμο, για να καταλαβαίνει πώς γίνονται εκπομπές, σε μια πρωινή εκπομπή όπου συνεχώς αλλάζει η σύνθεση του ακροατηρίου, οφείλει να επαναλαμβάνει τα θέματα, ούτως ώστε να υπάρχει μια διαρκής ροή. Μπάμπη μου, εγώ για σένα δουλεύω αφού, γιατί ξέρω ότι σε ξενύχτη. Ναι, και θέλω να φύγω, καλά, ναι, εννοείται. Είχες και επισκέψεις από ό,τι είδα χθες το βράδυ από τα παιδιά με τα μπλε. Ναι, καλά, εννοείται. Τα είπατε τώρα όλα, άντε τράβα για ύπνο από το Κύριακο, έρχεται 17 Νοέμβρη, αύριο δεν δουλεύει. Τα καθιερωμένα live της Θεσσαλονίκης είχαμε επίσκεψη από την αστυνομία, ήρθε μία 11.30 ώρα, 11.30 ώρα εκεί κανονικά, κάνετε φασαρία. Και μετά έρθε και μία παραπέντε ακριβώς με το που ρίξαμε την τελευταία 5. Και δεν μπορούσαν να μας γράψουν με τίποτα. Δηλαδή παλεύανε. Γιατί έκλεισε μουσική, ναι. Όχι, στις 11.30 τα παιδιά που έχουν το μαγαζί έχουν βγάλει επέκταση ωραρίου. Ναι. Μπορούν να τραβάνε μέχρι και τη μία η ώρα. Ναι. Τα live δείξαν τα χαρτιά, φύγανε και ήρθαν και μία παραπέντε. Ας πούμε, ναι. Που μόλις είχαμε τελειώσει. Γιατί εγώ έπαιζα με το χρονόμετρο. Ναι. Έβλεπα εκεί. Οπότε... Ναι, γιατί έπρεπε να ξυπνήσει και 5 ώρα. Ναι, καλά, ναι, εντάξει. και αυτό. Για να έρθω βασικά, αφού ήρθα, είναι το πρώτο κέρδος για την σημερινή μέρα. Με το που άκουσα Σαββατοκύριακο, λέω ήρθε. Καλά, μια φορά λείψαμε στα 5 χρόνια, τώρα το κάναμε και θέμα. Όχι, αγόρι μου, δεν έχω. Απλά μια φορά που δεν είχε έρθει, που ήσουν στην εξωτική Αναστασιά για να κάνει την κομιδή ελαίων. Ναι. Ο Στέφανος, καρφώνω Στέφανε, ξέχασε να βάλει το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέχασε, δεν ξέρω να βάζει. Δεν ξέρω να βάζει. Άλλο μπορεί να το τραγουδάει. Ούτε έχω λείπει. Αυτά είναι κρυφά. Κρυφά. Είναι κρυφά χαρτιά τη εκπομπή. Έτσι. Άκουσα Σαββατοκύριακο τώρα το πρωί, δάκι. Τελειώσαμε. Σήμα κατά τεθέντο. Έτσι, έτσι. Σαββάτα, σε φιλούμε επίσης. Τα λέμε. Τσάω, καλά κουράγια, καλή δουλίτσα. Καλημέρα στη γραμμούλα, αν μας περίμενε και αυτή. Πολύ καλημέρα. Καλώς τον, τι έγινε. Τι έγινε, η εκπομπή μετατράβηκε σε κλεισό κουφατό. Εννοείται. Έχουμε πάρει και δανεικούς. Σιαλιαροπούλου θα φέρω τώρα. Σιαλιαροπούλου είναι, Ανίτα Πάνια, όλα μαζί. Σιαλιαροπούλου. Εσύ δεν έχεις... Καλά, όσο για τα χθεσινά η Εθνική, ο Άγγελος δηλαδή, είδες όταν έχεις τον Άγγελο προπονητή. Είδες τι γίνεται. Δηλαδή, με γκολ με καραμπόλα βάλαμε, γιατί χάσαν 4 τετατέτ. Εντάξει, δεύτερο. Για να βάζαμε δεύτερο πρέπει να κάνει όχι Παναγιάκη
Και οι Άγιοι πάντες έπρεπε να βάλουν την μπάλα μέσα. Και οι Άγιοι 40. Δεξί μπάκα έπρεπε να βάζει το ταξιάρχη Γαβριήλ, σέντερ φόρτ την Μυροβουλή τη Απαναγία. Δηλαδή τον γκολ Καραμπόλα, δηλαδή 4 τέταρτες χάσαν, δηλαδή τι άλλο να κάνει η Παναγία. Ναι, Παναγιά, ναι, Παναγιά βοήθα κανονικότατα. Βοήθα, ναι. Αλλά τα κατάφερε, τα κατάφερε. Ναι. Και όσο για τον Ολυμπιακό, για σκέψου, μήπως είναι ένα καλό, ένα καλό δεδικασμένο για τους παοξίδες, μήπως από αυτό την μη τιμωρή του Ολυμπιακού πνοηθεί και ο ΠΑΟΚ αργότερα. Το έχουμε ένα δεδομένο. Καλό δεδικασμένο. Λες, δηλαδή τι έχουμε δεδομένο ότι θα κάνουν επεισόδια, ας πούμε. Με ποια λογική μπορεί να το λες αυτό. Δηλαδή είπαμε όλοι έχουμε τους καλούς και τους κακούς. Ναι. Δεδικασμένο δεν νομίζω. Δεν θέλει και πολύ. Ξέρεις, δεν θέλει και πολύ. Δεν νομίζω. Για δηλαδή, το παραμικρό, γιατί για το παραμικρό να γίνει οτιδήποτε. Στο φετινό ο ΠΑΟΚ μόνο έτσι θα μειωθεί διάφορα, πιστεύω. Στο φετινό. Μόνο με κάνει σίγουρα. Τέτοια κίνηση. Αλλά είναι αυτό το δεδικασμένο, πιστεύω ότι στον ΠΑΟΚ ήρθε περισσότερο κουτί από τον Ολυμπιακό. Μ' αρέσει που προλαμβάνουμε τώρα εδώ και προκαταβάλουμε. Δηλαδή, να μην γίνει στραβή. Επεισόδια, δηλαδή. Γιατί έχουμε τα περσινά. Τα περσινά. Νομίζω ότι στο φετινό ΠΑΟΚ. Οτιδήποτε και να, αν συμβεί κάτι μέσα στη σεζόν. Θα είναι εκ του πονηρού. Δεν νοείται στον φετινό ΠΑΟΚ, επαναλαμβάνω, να συμβεί κάτι μετά τα περσινά και να μην είναι από κάπου κατευθυνόμενα. Εννοείται. Υποπτός. Για να βλάψουν την ομάδα. Αυτό έχω να πω. Μόνο οπότε μπορούμε να αντιληφθούμε. Ναι, άρα, σε περίπτωση που συμβεί κάτι στον ΠΑΟΚ, φυσικά και δεν θα ισχύει κανένα δεδικασμένο και η ομάδα θα τιμωρηθεί κανονικότατα. Λες. Φυσικά. Όχι δεδικασμένο θα. Δεν υπάρχουν τώρα δεδικασμένα. Και εντάξει, τώρα το πώς και το γιατί υπάρχει ένα σκεπτικό και γύρω από την απόφαση του Ολυμπιακού. Θα τα πούμε και αργότερα να τα συζητήσουμε, να δούμε τι και πώς. Γιατί μας λείψανε τα δικαστικά τα ρεπορτάζ. Είναι η αλήθεια. Ναι. Και όσο για μας είναι ένα δύσκολο με αυτή η μπάτσαρα και να δούμε. Εάν τυχόν γίνει και πάρουμε την νίκη, μετά έχουμε δύο συνεχόμενα εντός την άλλη εβδομάδα. Γιατί έχει και εμβόλυμη αγωνιστική. Ναι, μέσα στην Τετάρτη, έτσι να έχουμε λίγο να ασχολούμαστε. Έχει Τετάρτη, Κυριακή, έχω δύο εντός. Δηλαδή, full πρόγραμμα. Ο Πάτρας είναι πολύ κρίσιμο. Β' εθνική, full πρόγραμμα. Και η Παλαχαϊκή δεν ξεκίνησε καλά φέτο. Πρέπει να προλάβουν την Α' εθνική. Για να τελειώσουν μαζί για τον Παράζ. Εντάξει, κάθε μέρα πρέπει να παίζουν τότε για να προλάβουν. Ξεκινήσαν το πρωτάθλημα. Όχι, μα εντάξει, γι' αυτό βάλαν τρεις Τετάρτες. Έχει βγει ήδη το πρόγραμμα εκτυλίξη, είναι τρεις Τετάρτες και συν δύο διακοπές που έχει ακόμα η Α' εθνική λόγω εθνικών ομάδων. Το πάνε ίσα να τελειώσουν μαζί για να γίνει και τον Παράζ. Αίτε να δούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Okay, καλή σας μέρα. Καλημέρα. 2-31-02-87-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπούλα μας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρέωση κινητής τηλεφωνίας. Και λόγω επειδή στα ιντερνέτια μας βρίσκεται και επικοινωνείται διαρκώς και διαλύτως με τη σελίδουλα μας. Ξεκινήσαμε στην Παρασκευούλα, όμορφη Παρασκευούλα, στα μέσα του μηνού περίπου, 16 του Νοέμβρη. Παρθενομάρτυρος Ιφιγενίας Ματθαίου Αποστόλου και Ευαγγελιστή είναι σήμερα και εορτάζουν η Ιφιγένεια, ο Ματθαίος, ο Μαθιός, ο γέρος Μαθιός που τραγουδούσε ο Παύλος Σιδηρόπουλος, η Ματθούλα, η Ματθίλδη, η Θίλδα, η Τίτα και η Μαθούλα. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Είναι παγκόσμια ημέρα. Είναι παγκόσμια ημέρα ανεκτικότητας και παγκόσμια ημέρα αγκιεκτομής, αν το είπα καλά. Ναι. Η ανεκτικότητα και η εμπιστοσύνη στις ανθρώπινες κοινωνίες δεν χτίζεται σε ένα βράδυ, αλλά χρειάζεται χρόνο και προσπάθεια και έχει να κάνει με την ανάγκη αποδοχής του διαφορετικού στις ανθρώπινες σχέσεις γενικότερα. Και βλέπουμε ότι δυστυχώς ο πλανήτης, όσο και να περνάνε τα χρόνια, δεν μπορεί να προοδεύσει ιδιαιτέρως σε αυτό το τομέα. Δεν έχουμε μάθει να είμαστε και πάρα πολύ ανεκτικοί, όχι μόνο σε ανθρώπους από διαφορετικές εθνότητες, ακόμη και σε ανθρώπους στο γείτονά μας δεν ανεχόμαστε. Δεν ανέχουμε τίποτα. Δεν ανεχόμαστε τα άντερά μας κανονικότατα. Και είδες και αυτές τις μέρες με το θέμα που δημιουργήθηκε γύρω από τις δηλώσεις του Τάκη Τσουκαλά εις βάρος του, τις ρατσιστικές δηλώσεις του Τάκη Τσουκαλά εις βάρος του Θανάση Αντετοκούμπο. Απάντησε χθες ο... Δεν απάντησε, τοποθετήθηκε μάλλον ο αδερφός του ο Γιάννης με ένα πολύ λιτό αλλά περιεκτικότατο μήνυμα.
όσον αφορά τα γεγονότα, λέγοντας δηλαδή ότι τρομάζω, τρομάζω όταν ένας παίκτης ο οποίος αγωνίζεται με το εθνόσημο, δίνει την ψυχή του για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, εκφράζεται διαρκώς και κρατάει και την ελληνική σημαία, αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο, λέει, τρομάζω με το πώς μπορεί άλλοι άνθρωποι κανονικότατα να αντιμετωπίζονται σε αυτή την κοινωνία. Καταρχάς, λέει, Θανάση, θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη, γιατί ξέρω αυτό που θα πω θα τραβήξουν πολλά βλέμματα πάνω σου και πάνω μου και ξέρω ότι είναι κάτι που θες, που δεν θες. Αλλά είμαι σίγουρος, άμα ήταν ο μπαμπάς εδώ, θα ήταν πολύ απογοητευμένος αν κρατήσω τη σιωπή μου. Έχω χάσει τον ύπνο μου τις τελευταίες μέρες για το αρνητικό ρατσιστικό περιστατικό που έγινε πρόσφατα. Αν αυτό μπορεί να συμβεί στο Θανάση, και όντως, έναν παίκτη ο οποίος παίζει μπάσκετ, είναι εκατομμυριούχος, είναι αποδεκτός, παίζει σε μια μεγάλη ομάδα, ο οποίος εκπροσωπεί με περηφάνεια και με ένα συνεχές χαμόγελο την Εθνική Ελλάδος και τον Παναθηναϊκό, δεν μπορώ να φανταστώ ότι περνάνε άλλοι έγχρωμοι στην Ελλάδα. Είμαι πάρα πολύ λυπημένος και απογοητευμένος, αλλά δεν θα αφήσουμε τα αρνητικά σχόλια να αλλάξουν αυτή την οικογένεια και την αγάπη μας για τη χώρα στην οποία μεγαλώσαμε. Εγώ και τα αδέρφια μου είμαστε Έλληνο-Νιγηριανοί και σε όποιον αρέσει, και θα συνεχίσουμε να εκπροσωπούμε και να μιλάμε με τα καλύτερα λόγια για την πατρίδα μας. Ήταν το μήνυμα του Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος αυτή τη στιγμή, ας πούμε, στο παγκόσμιο στερέωμα είναι από τους λίγους ανθρώπους που γίνονται ταυτόσιμοι με την έννοια της Ελλάδος. Δηλαδή, αν πεις Ελλάδα, ας πούμε, στην Αμερική που δεν έχουν ιδέα που βρίσκεται, Γιάννης, η Ελλάδα θα σου πει ότι είναι, ξέρω εγώ, στο Αφγανιστάν. Κανονικότητα να του δείξει το χάρτη. Βλέπουν απλά ένα Γιάννη Αντετοκούμπο να σηκώνει μια σημαίνα, τραγουδάει τον εθνικό ύμνο ή οτιδήποτε. Από αυτά τα οποία κάποιοι άνθρωποι υποτίθεται ευαγγελίζονται και θέλουν να κρατάνε το φρόνημα ψηλά, ο Γιάννης είναι στην πραγματικότητα αυτός που το διατηρεί, και γενικότερα έχουμε γίνει και λίγο διεθνώς ρεζίλοι με την όλη ιστορία. Ελπίζουμε, αλλά δυστυχώς δεν το βλέπουμε, να εξαλειφθούν αυτά τα περιστατικά ρατσιστικού λόγου που εκπορεύονται μέσα από τα μέσα ενημέρωση, στην αρχή με μία έτσι αφέλεια, γιατί έχουν επιτραπεί μέσα από τα μέσα, με μία αφέλεια, με μία καλτήλα, με μία έτσι, με μία αλλιώς, αλλά βλέπετε πώς όλο αυτό το φίδι εποάζει το αυγό του και γιγαντώνεται. Αυτά τα ολίγα, κυρίες και κύριοι, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ανεκτικότητα. Αυτό ήταν για την ανεκτικότητα. Ναι, η ανεκτικότητα. Αλλά γενικότερα δεν είμαστε μόνο, δεν είμαστε ρατσιστέ μόνο απέναντι στο, όπως είπαμε, σε άλλο εθνή. Είμαστε ρατσιστέ, τι να σου πω, και σε κάποιο που είναι από άλλο χωριό, και σε κάποιο που είναι. Άντε, ρε, σε κάτω από την αγκαθιά που ξέρεις τώρα. Ακριβώς, σε κάποιο που είναι. Δηλαδή τα παλιότερα χρόνια, ας πούμε, ερχόταν εδώ. Πώς να το πω. Άνθρωποι να δουλέψουν από την επαρχία και αντιμετωπίζανε ρατσισμό. Αντιμετωπίζανε ρατσισμό και την προφορά τους. Γιατί ρατσισμό Αθήνα-Θεσσαλονίκη κόντρα. Τα πάντα. Άντε, ρε, Βλάχο. Γράφανε στην δεκαετία του 80 στην Αθήνα, ας πούμε, έξω βλάχοι από την Αθήνα. Ναι, κανονικά. Γιατί δεν ανεχότανε τη διαφορετικότητα, ας πούμε, το ότι έρχεται κάποιος άνθρωπος να διεκδικήσει ένα καλύτερο. Άντε, ρε, από πού είσαι, από ποιο χωριό είσαι εσύ που είναι. Εγώ είμαι Αθηναίος. Όλοι είναι καλά πρωτεύουσα και αν είμαι πρώτη στον Πέτρο Κωστόπουλο. Εντάξει. Μας ξεβλάχεψε εν τέλει και μας έβγαλε προς τα έξω, μας έβγαλε. Τείχο, Πέτρο. Στις αγορές. Κανένα κόσμο ιστορικό γεγονός που αξίζει να μνημονεύσουμε. Κάστε Μπέργανος και φιλόσοφος τίποτα. Φιλόσοφοι χθες. Σήμερα. Δεν έχει. Σκηνοθέτες. Μόνο δεν έχει. Για να δούμε εδώ τι λέει. Ο Ισπανός κονκισταδόρ το 1532 μετά Χριστόν, Φρανκίσκο Πιθάρο, συλλαμβάνει τον αυτοκράτορα των Ίγκας, τον Ίγκας Αταχουάλπα. Εντάξει, ναι. Και καταλύει την αυτοκρατορία του, διαλύει την αυτοκρατορία των Ίγκας. Ναι. Αταχουάλπα πρέπει να είναι αναπληρωματικό τη Μπέτη. Σεντερφόρμα, Αταχουάλπα. Υπάρχει το ίδιο παιχνίδι. Θα το βρούμε όλα. Δεν μπορεί να υπάρχει. Και από εκεί ξεκίνησε έτσι η ιστορία των Ισπανών. Κονκισταδόρες. Κονκισταδόρ, υπάρχει μια κομματάρα, Running Wild εκεί. Κονκισταδόρ. Βέβαια, και τα πήραν όλα εκεί. Χρυσάφια ιστορίες. Ισπανοί και κάνουν μετά τους μάγκες, ας πούμε, από τη Λατινική Αμερική. Κανονικότατα. Δεν βλέπω κάτι άλλο έτσι σε κόσμο ιστορικό. Κονκισταδόρες. Αυτά εν ολίγης εδώ στο λόγο επειδή. Στο ξεκίνημα της εκπομπής λέει το κρύο δεν έχει έρθει ακόμη. Το περιμένουμε. Καλά, καλά. Μεγάλος παπάς αυτό το κρύο. Μεγάλος παπάς κάθε εβδομάδα. Σηκώνομαι και περιμένω να. Ποτέ. Μια χαρά είναι και σήμερα. Μια χαρά και σήμερα είναι. Στα γνωστά ο καιρός. Με τα ίδια μπουφανάκια, με τα ίδια ρουχαλάκια, εντάξει, και στις τάσεις και σε αυτά και σε αναμονές και στα μηχανάκια. Παπάς είναι, όσο είστε... του Υπουργείου του Παφούλια είναι. Έτσι, θα είστε. Εδώ λέει βέβαια η πρόβλεψη, ας πούμε, μας δίνει ότι θα έχουμε το μεσημέρι 13 βαθμούς, ότι θα πέσει αισθητά η θερμοκρασία. Εντάξει, συγκινήθηκα τώρα. Και βροχές ταυτόχρονα. Ναι. Αλλά έχουμε συνηθίσει να πέφτουμε σε κουβά. Στο λόγο επειδή. Έχουμε πάρει όλοι αδιάβροχα, εντάξει. Βάλε το μεσημέρι μπουγά, δεν συμβαίνει τίποτα. 13 σήμερα, αύριο 11, δηλαδή. Εντάξει, έρχεται. Πολύ κρύο τώρα. Έρχεται. Ναι. Την Κυριακή 9 πέφτουν οι θερμοκρασίες. Καλά είμαστε παρόλα αυτά. Εμείς που βγήκαμε έξω και κάναμε αυτοψία στον καιρό, είμαστε μια χαρά. Είμαστε καλά, δεν έχει κάτι να φοβηθείτε.
Μια χαρά πάμε. Θα πορευτείτε, είναι και Παρασκευούλα και όλος κομπλέ είμαστε. Βέβαια, βέβαια. Έτσι, έτσι. Θα πάμε να κάνουμε την πρώτη μας διαφημιστική ανάπαυλα, κυρίες και κύριοι, εδώ στο πρώτο μισάωρο της εκπομπής, ολοκληρώνοντας σε αυτή την πρώτη μας ώρα. Να σηκώσουμε μανικά και να δούμε και τα αθλητικά, εθνικές χθες, Euroleague, από τα λίγα έτσι, ναι, που έχει. Μερικοί ζητάνε και ξένους δικαστές. Φέρτε και ξένους δικαστές, πρωτοσέλιδα. Εγώ το είπα, να φέρουμε και ξένους πολίτες σε αυτή τη χώρα να εσχάσουμε. Μόνο έτσι θα σωθούμε. Γκρινιάζουν, φέρτε ξένους δικαστές. Φέρτε παντού ξένους, τελείωσε. Μικρή φυλάδα. Λοιπόν, μικρή διαφημιστική ανάπαυλα και επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Και δεν ακούσατε κανένα διαφημιστικό διάλειμμα, κάτι πολύ απλά, δεν παίζουν διαφημίσεις. Α, τρίπλα Ροναλντίνιο για το Ρωμάριο. Έτοιμος ήταν ο Στέφανος. Στα ρωτήσω 3-5-2, βάζω το κούτρι, δίνω σέντρα, βάζω. Και γιατί να παίξουν άλλο τέτοιο. Οπότε πρέπει να κάνουμε κανένα restart τον υπολογιστή, όσο κάνουμε εμείς restart, εσείς ακούτε τώρα 5. Ναι, ναι, 2-31-0-2-87 και 3 οκτάρια. Τηλέφωνο επικοινωνία εδώ με την εκπομπή μα. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526, χρέο 1,24 το εύρο, συμπεριλαμβάνουμε FIFPA. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, restart, εσύ ο τεχνικός, πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα, Ξωτικό 30. Τώρα θα γίνω χειριστάρ, πυρηνικός πόλεμος. Από το Ξωτικό Λίμπερο 107,4 για το λόγον επειδή. Καλημέρα. Εμείς είμαστε ο Ξωτικός Γκάνταλφ, ποιος είμαστε εμείς. Δεν ξέρω. Ξωτικό, αφού είστε στα ψηλά, είστε στον έκτο πάτωμα. Στον έκτο πάτωμα. Στο έκτο όροφο είστε, να το πω αλλιώς. Νομίζω ότι θα μας άκουσες από την αρχή της εκπομπής, έτσι. Ναι. Καλά, εγώ δεν ξέρω μη σου. Άρα λοιπόν, δώσε απαντήσεις. Άκου να δεις. Αυτό εδώ πέρα το αρκουδάκι μου θυμίζω όταν πας στο Λούνα Πάρκ εδώ πέρα στα Jurassic Park που είναι. Κοίταξε, φίλε μου, είμανε παρόν. Ήτανε θεσπέσιο λούτρινο με καρδούλα και I love you. Αυτά τα αρκουδάκια είναι που πηγαίνεις και παίρνεις για τα μωρά. Πιάνει δαγκάνα και βγάζει με κέρμα, βάζει το μισό του ένα ευρώ. Κράκ. Τέτοια αρκουδάκια εγώ ψήφισα, δεν βγάνω εγώ. Εγώ ήρθαμε. Άπλας, τα αρολόγια μου τα κρυστά με τον Πριγιάν, με το δαχτυλίδι. Έτσι. Και την Κυριακή. Ένα βρασόλι, ένα βρασόλι που έχει κι άλλο. Ένα βρασόλι. Βέβαια. Κάτσε ρε, βέβαια. Ναι. Τώρα, κοίταξε. Ναι. Αν την γουστάει τόσο πολύ και δεν κάνει, καταρχήν θέλω να σου στείλω χαιρετίσματα στο Ξωτικό μεσημέρι εδώ πέρα που είναι ο κουμπάς μου ο Παουξής, ο Καραμποτής, ο Γιώργος, και με λέει, σε παραχωρώ για τα καλοκαίρια να έρχεσαι εκεί να κάνεις τα μπάνια σου, να παίρνεις και το στελάκι εκεί. Πού? Στο μεσημέρι. Το μεσημέρι έχει θάλασσα. Βέβαια, είναι αυτή, είναι μισό χιλιόμετρο είναι. Μισό χιλιόμετρο είναι. Το μεσημέρι. Και βλέπεις το μεσημέρι, βγάτω. Στο ποταμό. Μάλιστα. Α, ο, καλά, βέβαια. Στο ποτάμι θα κάνεις μπάνιο. Και χθες το βράδυ άκουσε την εκπομπή. Άκουσε το κουβάρα μου από την Αθήνα. Ναι. Και μου λέει, άμα θες, έχω και εκεί σπίτι. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω άλλο. Τι για τι... να τη φέρω. Oh. Εσύ να καφεστεί, κάτσε να τα πούμε κιόλας. Ρελάνς. Μαζί μου είσαι ή με αυτό να είσαι, να ξέρω. Με εμάς ή με τους άλλοι που έλεγε. Για μένα λες, ρε καφεστεί. Ναι, εσύ να μιλάω. Εσύ είσαι το κουμπάρο μου. Εγώ έκανα και κάτι. Εγώ, ρε φίλε, είμαι με το δίκιο. Δεν με ξένη κοπέλα τώρα πειράζει. Μπήκε τώρα σφίνα. Γιατί, ρε φίλε, την γουστάρει στα ίσια τώρα. Τι θα γίνει. Δεν είναι. Κοιτάξτε, η ιστορία είναι εδώ και 6-8 μήνες. Θα την πάρω, θα την κάνω. Καταρχήν, εγώ το κορίτσι, αυτό άμα την πάει στην ΚΟ, μπορεί να την πάει για βόλτα στα ίμια. Και εκείνο ο άλλο ο απέναντι θέλει να την απαγάγει ο Ντογκάν. Θες να έχουμε ένα επεισόδιο που συγκεκριμένου ο Ντογκάν. Βεβαίως. Άρα εσύ τώρα παρακολουθείς ότι. Είναι εδώ πέρα, ρε παιδί. Ναι, ρε, παρακολουθείς ότι κολλιόμαστε, ότι δεν μπορεί να πάει 6-8 και πρέπει να χτυπήσει σαν κόμπρα. Είμαι μια κόμπρα. Θέλεις να χτυπήσεις τώρα. Εσύ είδες αδυναμία και μπήκες. Απειλή. Απειλή όμως. Δεν απειλή. Όχι. Καταρχήν εγώ την Κυριακή θα φέρω τα χαρτιά μου. Άγινε τα χαρτιά, να τα. Θα τραβήξω σήμερα φωτογραφίες στο ακίνητο που έχω εδώ πέρα. Τι νομίζεις, θα τραβήξω επάνω τώρα το πρωί την θεία που έχω στην ταράτσα. Κουνώ από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά την θεία τη θάλασσα. Ναι, αλλά ρε φίλε, άκουσε με τώρα. Εδώ παίχτηκε η ιστορία χθες το μεσημέρι. Με είπε ότι έβαλε στο σφυρίδι τον έκτο όροφο εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη κέντρο. Πολλά λεφτά. Ναι. Ο Αλέκος. Oh. Έχει το όροφο 140 μέτρα και στικό είναι παραθαλάσσιο 110 μέτρα, φίλε. Αν τα φέρει τα χαρτιά. Τι τα φέρει, εγώ τα είδα, ρε φίλε. Χαρτιά θέλει. Όχι, με χαρτιά. Τώρα, έκρηξη. 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 Όχι, να μα φέρει τα χαρτιά να δούμε ποιο είναι. Ποιο είναι. Επειδή το παίζει άπλα, λέει, γι' αυτό τρελάθηκε. Ναι, μάλιστα. Θα ρευστοποιήσει τα πάντα τώρα. Μάλιστα. Εγώ καταρχήν κάνω τώρα αυτή τη στιγμή. Έχω τον Χρήστο με εδώ το μαραγκό που θα με ετοιμάζει και κάνω για τον Πάουκι, όπως έφερε εσάς. Για να σε εγώ τονίζες, κάνω μυστητικά
Είμαι αισθροφύλακας. Ναι. Καταλαβες. Ναι. Είσαι και πόντιος όμως. Είσαι και τερματοφύλακας. Ναι. Εθνοφύλακας, όχι εντάξει. Εθνοφύλακας πόντιος. Τι άλλο να κάνεις. Τι άλλο να κάνεις. Έλα μου, τα έκανες όλα. Μάλιστα. Τίποτα. Εσύ τώρα θα έχεις μαζί μου. Εγώ είμαι και με το δίκιο και με τους δύο, να ξέρεις. Εγώ θα είμαι όποιος, εγώ θα είμαι βασικά όποιος έχει δίκιο και πάρει τη Στέλλα, με αυτόν θα είμαι. Φωτιάδη, νομίζω όμως ότι ο Στέφανος τώρα νύπτει τα σχήρα σε αυτή τη στιγμή. Κρατάει μέση απόσταση. Ναι. Έχω βγάλει τραγουδάκι και λέω. Όπα, δώσ' το. Θα σε έχω σαν μωρό. Κουπέπε, κουπέπε. Πάει το διάλειμμα. Τελειώσαμε. Ποια διάλειμματα. Σε ρίπαμε. Δεν έχει διάλειμματα. Μάλιστα, κουπέπε, κουπέπε. Αναμένουμε. Εγώ έτσι θα το έχω το μωρό. Έτσι. Θα το έχω βαστέκιο. Άχι μια και μια δεκρίνηση. Εδώ πέρα που έχουμε την ταβέρνα με λέει. Όποτε θέλει έχει τραπέζι δωρεάν με το Στελάκι. Τελείωσε. Άμα θα γίνει δουλειά. Τελείωσε. Τραπέζι με τραπεζομάντιλο πάνω σκέτο το τραπέζι. Τραπεζοπάμε και για με κρατήκο, δεν γουστάει. Έτσι, και εγώ, με κούτρα τραπέζια κάνω. Όχι, γιατί μας βγαίνει ο Αρλέκος. Όχι, ναι, έγινε, τσάω, τσάω. Γιατί τα πούμε, Τα πούμε, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Όπα, εντάξει, γίνεται. Όπα, έλα, κέντα, κέντα. Τελειώσαμε, καλημέρα, καλώς το να. Ήρθε τώρα με το στρατό. Πού ήρθες, στο στρατό? Όχι, σταθμό είμαι. Α, σε ποιο σταθμό? Του Μονάχου. Του ΟΣΕ. Α, του ΟΣΕ. Στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, πού είσαι τώρα? Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη. Καλά, προχθές Αθήνα ήσουν, σήμερα Θεσσαλονίκη. Τι γίνεται με την πάρτι σου? Μου αρέσει πάρα πολύ η Θεσσαλονίκη. Μου αρέσουν οι γυναίκες γι' αυτό. Μπράβο. Και το έρχομαι εδώ. Για απόδραση. Τι έγινε? Καλά ήταν, αλλά έλειπες. Να, ήρθε η αστυνομία εκεί, τέτοιες ιστορίες. Καλά ήτανε. Να με κερνούσε και ουίσκι. Θα σε κερνούσα και ουίσκι. Δεν είναι, δεν σκοράει εδώ ήσουν. Επειδή πήγες και έκανες στην Αθήνα, τι έχει. Αθήνα έχει, σιγά μην έχει ουίσκι η Αθήνα. Τίποτε δεν έχει. Έχει καλό ουίσκι. Έχει καλό ουίσκι. Ουισκαομάνα η γνωστή η Αθήνα. Ναι. Αργήσαμε σήμερα πάρα πολύ. Αργήσαμε, τι εννοείς? Το τρένο άργησε. Άργησε. Τι ώρα ήταν να φύγει? Τι ώρα ήταν να φύγει? 12 παρά 5 και έφυγε 12 και 10 περίπου. Εντάξει ρε εσύ Παφούλη. Έλα ρε Παφούλη από το Ιρλανδέ Άγγλε να πούμε στα ραντεβού. Καλά, εντάξει, άμα έχεις μεγαλώσει μέσα στα γάτου Κάμπτεν, νομίζω ότι δώσε ρεπορτάζ από Σέρες, το πήραμε το σπίτι. Έχει απαιτήσεις. Το σπίτι το πήραμε. Δεν πήραμε ακόμη. Όχι ρε φίλε. Αν πάρει και αυτός το γράφει μετά, θα λέει έχω και εγώ σπίτι στις Σέρες και δεν θα πει. Διεκδικώ Στέλλα κι εγώ. Θα μπει αντίζηλος. Κανονικότατα. Από εβδομάδα μου είπαν να το κανονίσουμε. Από εβδομάδα να με πάρει και τηλέφωνο να μου πει. Τα, μάλιστα. Τι έκανε στην Αθήνα, δεις καμιά ταινία? Αθήνα, ναι. Ταινία. Ναι, τίποτα δεν έκανε. Τίποτα. Την Τρίτη βγαίνω τον αέρα μαζί σου. Την Τρίτη στον αέρα. Εντάξει. Αέρα πατέρα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Άντε, γεια σου, παιδί μου, γεια. Ξεκινάει η νηστεία για το Χριστούγεννα σήμερα. Από χθες. Χθες σήμερα πάει. Χθες, 15. Χθες, 15 λέγαμε. Χθες πάει. Ναι, από χθες. Είσαι και μέτρες αυτά, τα ξέρεις. Καλά, αυτό λέω να επιβεβαιώσω. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος τήρει τις παραδόσεις, τήρει τις νηστείες, τήρει τα πάντα. Τήρει στην νηστεία, βέβαια δεν γίνεται. Καλημερίζω το φίλο μου, τον δάσκαλο Γιάννη Χιλιτίδη που μας ακούει. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με τα Ερτζιανά. Κανονικά πρέπει να το κλείσουμε το μαγάζι μας. Γράφει εδώ μας γράφει ο Φουρνάρης, λέει, ήταν θέλημα Θεού να μην παιχτούν οι διαφημίσεις. Έτσι, ναι. Μετά από αυτό, γιατί βγήκανε Φωτιάδης, Παφούλιας, ένας πίσω από τον άλλο. Καλά και ένα λέει, μεγάλη. Ναι, κλείστε, λέει, και την εκπομπή. Ε, την κλείνουμε. Είχες και live κιόλας, λέει, τα είπε κιόλας όλα ο Κλεωμένης, δεν έμεινε τίποτα άλλο, συμφωνεί. Είπαμε αντί τον κούπο, πάντα θέματα όλα, τελειώσαμε. Τελειώσαμε, τι να πούμε τώρα. Δεν μπελχανάδες τώρα, ποιος δουλεύει τέτοια. Για εθνική να πούμε, να πούμε. Τι να πούμε, άκουσα σε πω για την εθνική. Ριστάρ δεν έκανε αυτό, πιο μεγάλο. Κάνε το, άσε, τελείωσε το, πάμε σε ρίδι, δεν έχει δεύτερο. Τελείωσε τώρα. Τώρα φύγαμε. Άντε ξεκινάω το. Ξεκίνα για εθνική. Ξεκίνα για εθνική. Άντε χθε. Ξεκίνησε ο Άγγελος Αναστασιάδης, προσπάθησε να παίξει η Παναγιά στόπερ. Εντάξει, δεν κατάφερε. Μέχρι και ο Μανολάς τραυματίστηκε. Εκεί ρε παιδί μου. Δεν θα παίξει για την Κυριακή. Δεν θα παίξουμε. Δύσκολο να παίξει το επόμενο μάτς. Μάλλον Κυριακή είναι. Κυριακή. Μ' αρέσει που αναρωτιόμαστε. Ναι, Κυριακή. Κοιτάμε όλο τον άλλον. Πήγε να κάνει το. Εντάξει, δεν έκανε κάτι ιδιαίτερε αλλαγέ. Απλώ φόρτωσε λίγο την πτέρυγα πιο γρήγορη, πιο επιθετική, την αριστερή πτέρυγα με το κούτρι βγάζοντα το. Ο Τσιμίκας πρέπει να μπει εκεί πέρα τόσο καιρό. Τα δύο εξάρια του κανονικά τρεχαντήρια πολύ καλά. Κατά στόπερ δεν τα μιλάω. Είναι ο κλασικό δίδυμο Μανολάς Παπασταθόπουλος.
Μπροστά του ο Γκουρμπέλης με τον Ζέκα, οι οποίοι βγάλαν όλα τα χιλιόμετρα, και μπροστά του ο Φουρτούνης που έκανε, που έπαιζε το δεκάρι πίσω από τον Μήτρογλου. Στις πτέρυγες φόρτωσε εξ αρχής τον Μάντολο αριστερά και τον Πέλκα δεξιά, αλλά εναλλασσόταν τις πτέρυγες. Η τριάδα βασικά Φουρτούνης, Πέλκας, Μάντολος εναλλασσόταν τις πτέρυγες. Έχουμε γραμμή, αν θες την πάρουμε και μετά συνεχίζω. Να με τους Μάντολο να εναλλάσσονται, αλλά και οι γραμμές εναλλάσσονται αναμεταξύ των. Αναμεταξύ των το. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Γεια σου Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώ το να. Φάνηκε η απουσία του Τζαβέλα. Έτσι, και του Τζιόλι. Θες να σε κλείσω, ρε. Θες να σε κλείσω, ρε. Σκύλι του Τζαβέλα, θες. Άντε, ρε, μαλώνουμε χθες μια ώρα στο καφενείο, σαλιάρι να πούμε. Σε χωρίζω από φίλο, γεια, σε κλείνω τώρα να πούμε. Άντε, λέγε. Μην με συγχύζει. Τα Κλάρκ, παλιό Κοκακόλα, σαλιάρι. Τι να σε πω, ρε. Άντε, ρε, φύγε από εδώ, ρε. Έφυγε το Φουλέν, άχητη εθνική. Ναι. Ένα πράγμα, τίποτα, δεν βλεπόταν. Είσαι παουξή τώρα. Είσαι παουξή. Δεν παλιό. Πού είσαι τελικά. Έλα. Στην Coca-Cola δουλεύεις. Τώρα πάω, ρε. Α, γι' αυτό ακούς. Ναι. Τι θα γίνει τώρα με τη Στέλλα, για πες. Έχουμε... Αυτό μας πει, ποιος Τζαβέλας. Ρε Χαβέλε, χθες τον λέμε μια ώρα, με ποιον είμαστε τώρα εμείς, τι θα κάνουμε, ποιο μέρος να πάμε. Τώρα είναι δύσκολη η θέση μας, φίλε. Ρε φίλε, είμαστε με τον Αλέκο χθες όλη την ώρα, τι να κάνουμε τώρα με το Φωτιάδη. Δεν πάει καρδιά τώρα, δική είναι αυτό. Και οι δυο είναι καλά παιδιά. Ναι, ρε φίλε. Α, το κάνουμε ένα εξάμηνο. Λες, το μοιράσουμε, ναι. Εγώ λέω να την πάρει ο ένας το καλοκαίρι στην Κόκκινη, ο άλλος το χειμώνα να την έχει εδώ. Έτσι. Coca-Cola, ήρθες από μηχανή στη δόση και έδωσες τη λύση. Σολομόντια λύση που λέγανε τα παλαιά χρόνια. Ναι, μπορεί. Θα κάτσουμε οι τέσσερις να τα βρούμε κάτω. Ακούτε ρε εσείς οι δυο απ' έξω. Ένα, δύο, τρία σφυρίζω και πέναλτι και χτυπάω το σφυράκι. Καλοκαίρι ο Αλέκος, χειμώνα ο Φωτιάδης. Εκτός κι αν έρθει κάποιο τρίτο πρόσωπο. Γιατί πρέπει να μπει σφυρά. Αν δούμε ότι κάνει κοιλιά όλο το πρόγραμμα, θα πρέπει να βάλουμε ένα τρίτο πρόσωπο. Έλα γόρι. Και ξέρεις το τρίτο πρόσωπο. Και ξέρεις εσύ το τρίτο πρόσωπο. Αυτό το τρίτο πρόσωπο είναι ύποπτο. Μάλιστα. Spoiler. Δείτε στο θέμα τώρα. Στις ραδιοφωνικές ιστορίες. Και ξέρει αυτός που λέει για το τρίτο έτσι, πρόσωπο. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Ξέρεις θα έρθει ο Ιάκωβος άμα κάνεις καμιά χαζομάρα. Μάλιστα. Έγινε. Καλά που το Σάββατο δεν έχει ποδόσφαιρα. Θα τα βάλουμε κάτω οι τέσσερις να βρούμε ποιος θα την πάρει. Καθένας. Φιλιά. Τσάω. Καλημέρα, καλή δουλίτσα. Σε όλο τον κόσμο επικοινωνούμε. Στο 2-31-0-2-8-7 και 3-8 για το μεγάλο θέμα τον ημέρα. Τι έγινε τώρα, θέμα βγάλαμε. Τα ρωτήσω τώρα, αυτά στα τα ρωτήσω. Καλημέρα στην Καλημέρα. Τι έγινε, το κουμπαράκι μου βγήκε τώρα, ο κουμπακόλα μου και ξέρει, εγώ ξέρω ποιος είναι αυτός. Αλλά κουμπαράκι, άστο να το παίξω το μωρό, να το κουκουπεπέ. Άστο κουμπαράκι μου. Είμαι ελεύθερο παιδί. Α, και να πω, μπάμπι μου. Διακόπτει τον εαυτό του. Κυριακή θα φέρω το σταυρό που δεν το έχω βγάλει από την Ανίτα. Που κουβαλάμε, μάλιστα. Ποιο σταυρό. Κουβαλάμε, γιατί πολλοί το ζητήσαν το σταυρό. Αλλά κανένας. Κανένας δεν. Πες το κουβακόλα μου, κάνε λίγο στην άκρη κουβακόλα, βοήθα το κουμπαράκι σου, εγώ ξηγέμαι. Ξηγέσαι. Εγώ δεν κάνω παπάδες. Όχι. Ούτε παπάδες εγώ. Εγώ ο Φωτιάδης, ό,τι το λέει το κάνει. Έτσι. Ξέρετε και εσείς οι δύο. Καλά. Ναι. Πρωτίστως. Ας τον άλλο να έχει από το ξωτικό που είναι από την ξωτικό. Τρελαίνομαι με το ξωτικό. Θα την πάει τα ημαία, ξανά το λέω, ναι. Και θα τη χάσουμε και θα έχουμε πλεξίματα με το δουργάνι. Και θα τρέχει ο Καμέλος και θα, όπως έτρεχε με το τέτοιο, και θα έχει προβλήματα. Έτσι. Και μετά εγώ θα τον αναλάβω εγώ μετά. Τώρα τι θέλεις, μονοπόλιο τη Στέλλα ή αυτό που είπαμε. Τελείωσε Στέλλα και κανένας άλλος, τέλος. Δεν θέλεις χειμώνα και καλοκαίρι ο άλλος, τι θα γίνει. Κάτσε ρε μου. Εδώ θα την έχω το χειμώνα και το καλοκαίρι θα πάει στο καβούρι κάτω. Στο καβούρι, καβούρι, μεσημέρι, ποταμός, τρομερά εξωτικά μέρη. Καβούρι, πού το καβούρι, το καβούρι που είναι. Το καβούρι που είναι. Πού το καβούρι. Το καβούρι είναι κάτω, Λαγωνίσια ελληνικό, από εκεί τη μεριά είναι, στα παραθαλάσσια. Γλυφάδες και τέτοια. Εκατομμύρια, αλλά σε πω κάτι, ναι. Επειδή εγώ ήταν να κάνω με κάποιον. Ναι. Μεγάλο εδώ, μεγάλο εδώ. Τι? Και περίπου και με τον Γιώργο το Μεσίτη, ξέρει ο. Εγώ ξέρω, ξέρω. Ναι. Μπράβο, ναι. Το ξέρει αυτό. Ξέρε, ναι. Εγώ έχω. Και έπεσε. Εδώ, εγώ έχω και έπεσε, δεν το κλείσαμε. Φάση κι άλλη ώρα, τον Γιώργο το Μεσίτη θα τον βάλουμε χορηγό εκπομπή και τον έριξε στον αέρα. Κάτι τον έπεσε. Δεν πρόκειται να δούμε χάρη ποτέ. Καλημέρα στη Γραμμούλα μα. Καλημέρα. Καλώ τον Άλλα. Τι γίνεται. Άσε, δεν είμαστε καλά. Γιατί, τι. Ξέπιασε η πια μικρά να... Και η κρασί
πιάσει και τα λαιμά μας. Τα λαιμά σου. Τον άκουσε τον παπά προηγουμένως, τρεις φορές πήρε ο παπάς να πούμε. Ο παπάς. Αυτό να το ξέρεις τι, γιατί Στεφάνε βάζεις ένα μπροστά, ναι. Γιατί δεν πέτυχε η δουλειά του, κατάλαβες. Ναι, ναι, βάζει και βάζεις μπροστά. Ένα του βουή. Θα με βοηθήσει, κουμπαράκι. Κουμπαράκι, θα με βοηθήσει. Ναι, ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, προχθές που έβλεπα το ΠΑΟΚ Εργοτέλης, ότι το διαιτητή το λέγανε κουμπαράκι. Κουμπαράκι. Και μέσα στο μυαλό μου έλεγε ο σπίκερ, ο κουμπαράκι ο διαιτητής, και μέσα στο μυαλό μου είδε και Φωτιάδης. Κουμπαράκι, κουμπαράκι, κουμπαράκι. Δεν μπορούσα να παρακολουθήσω το παιχνίδι. Αυτός, σήμερα αυτός δεν είναι κόμπρα, αυτός είναι. Πονηρή αλεπού είναι να τον πεις. Ας ακούει τώρα. Ακούει το σκύλο. Ο Μπουγάς δεν το λέει αυτό. Είσαι μια αλεπού, πονηρή αλεπού. Μάλιστα. Παραμονεύει και σαν την παλιά την αλεπού. Παραμονεύει. Όχι. Που κυνηγούσε αντέχει και έτριγα τον κρυάρι που τρέχει μπροστά. Αυτό ακριβώς. Αυτός έτσι κάνει τώρα. Έτσι είσαι κατατοπιστικότατος. Ναι. Μα βέβαια. Ναι. Έχουμε καταλάβει για ποια ιστορία μιλάς. Μια χαρά τα λέω, Ναι, ρε φίλε, εννοείται. Σιδηρόκαστρο είσαι, power. Ναι. Έτσι, φιλιά, φιλιά. Σε πεσμένη αλεπού. Φιλιά, τσάω, τσάω. Κάντε γεια, άντε γεια. 2-31-0-2-87-3-8. Για τελικά θα θέσουμε εδώ. Μάλλον θα το κάνουμε καθημερινά. Πώς ήταν το αλλιά, τι θυμάσαι. Το εσύ αποφασίζεις. Ναι, ρε. Γιάννης Βούρος. Για το Γιάννη Βούρος που πήγε δύο εναλλακτικά τέλη. Θα πρέπει να το φτιάξουμε και αυτό. Τελικά θα ψηφίζουμε. Χειμώνα, καλοκαίρι, μονοπόλιο. Ξανά από του δύο θα πρέπει να διαλέξει. Καλό, καλό. Θα πρέπει να μπει ένα τρίτο πρόσωπο στη σχέση Αλέξανδρο Βόκο με. Αλλά το ζόρικο είναι πώς θα δίνουμε το τέλος μετά. Πώς θα το παίζουμε το τέλος. Και τις τρεις, άμα διαλέξει. Τις τρεις εκδοχές. Δεν ξέρω, θα το βρούμε. Αλλά αυτό θα τα δείξει νομίζω. Θα δείξει. Θα τραβήξει εις Μακρόν το συγκεκριμένο ζήτημα. Στο 2-31-0-2-87-3-8. Για θέλετε να τοποθετηθεί για πάρτι εκεί πέρα. Γιατί τώρα για τα αθλήκα να έπαιξε η Ελλάδα. Έπαιξε η Παναγιά. Θέλησε δηλώσεις. Είχαμε θέληση. Παναγιά, εντάξει, καλά έπαιξε. Συγγνώμη, ο Αναστασιάδης. Το μόνο πρόβλημα ήταν που δεν ξεκίνησε το κουλούρι για μένα από την αρχή. Έβαλε το Μήτρογλου. Μήτρογλου δεν περπατητής εκεί μέσα. Κάλυπταν οι άλλοι 10 το περπατητό του Μήτρογλου. Δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα. Ανέβαζε το κουλούρι. Μπορεί να γέμιζε και το σκορ παραπάνω με τα τρεξίματα του κουλούρι. Σε γενικές γραμμές καλά έπαιξε η ομάδα. Την φόρτωσε από τις πλευρές με σέντρες του Κούντρη και του Τωρουσίδη. Τα χάφ του ήταν για να παίζει από τον άξονα δέτα. Απλώς πλάγιαζε να βοηθάνε όταν ανέβαιναν τα μπακ επάνω. Πολύ καλά το χειρίστηκε. Με μια Φιλανδία καλή έπαιζε. 4-4-2 η άλλη, αλλά αμυντικό 4-4-2 που γινόταν πεντάδα στην άμυνα με δύο γρήγορους μπακ και τα εξτρέμ πλαγιάζανε στα χαφ. Κλειστήκαν οι χώροι. Έγινε και ένα στραβό γκολ εκεί πέρα από μια σέντρα από ένα στημένο, δεν θυμάμαι, καραμπόλα. Πέλκας μπήκε μέσα. Αυτό ήτανε. Δύο μέρες να παίζανε έτσι, αυτό θα ήταν το μάτς, δεν θα άλλαζε και τίποτα. Οι αλλαγές ήταν πολύ καλές. Στην ώρα που έπρεπε, αυτούς που έπρεπε να βγάλει, έβαλε. Είχε και μια αναγκαστική αλλαγή από τον πρώτο ημίχρονο λόγω τραυματισμού του Μανολά. Πολύ καλός ο Άγγελος Ασιάδης. Δεν ξέρω αν ήταν αυτός η αιτία που οι παίχτες άρχισαν να παίζουν μεταξύ τους και πάσεις να βλέπουμε και να τρέχουν. Δεν πιστεύω να θυμηθήκαν ή να ξεχάσανε το ποδόσφαιρο σε μία νυχτή. Αλλά πιστεύω η αλλαγή του προπονητή άλλαξε και την ψυχολογία και μερικοί μπορεί να το γουστάρανε κιόλα και παίξανε την παλίτσα που ξέρουν και έπρεπε να παίξουν. Αυτά είναι ο λίγης περίπου. Παρ' όλα αυτά η Ελλάδα ήθελε νίκη με δύο τέρματα διαφορά. Δεν τα κατάφερε με ένα 0, είτε σημαίνει ότι η Φιλανδία θα είναι πρώτη σε αυτόν τον όμιλο. Κανονικά. Και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή κυνηγάει την δεύτερη θέση. Ναι. Και θα πρέπει να κερδίσει τους Εστονούς στο τελευταίο παιχνίδι που είναι αυτή την Κυριακή πάλι στο ΟΑΚΑ. Η Ελλάδα υποδέχεται την Εστονία. Φιλανδία-Ουγγαρία είναι το επόμενο παιχνίδι. Η Ελλάδα είναι στους 9 βαθμούς, η Φιλανδία στους 12, η Ουγγαρία που κέρδισε χθες 2-0 την Εστονία στους 7 και η Εστονία έχει 1. Η Ελλάδα θα θέλει να πάει στη δεύτερη θέση, διότι με αυτόν τον τρόπο έχει κάποιες ανοιχτές πιθανότητες. Ναι, αν μαζί, αν πάει καλά, δηλαδή σαν δεύτερη θέση, να μπει στα μπαρά σαν δεύτερη καλή. Ναι. Ότι δεν παίζει δεύτερη καλή, να διεκδικήσει μια θέση στο Euro, αν η Φιλανδία εξασφαλίσει εισιτήριο στο Euro. Αυτό σου λέω. Θα παίξουν μπαρά δηλαδή. Ναι. Από την προκριματική φάση και ταυτόχρονα φτάσει στο Final Four του Nations League. Γιατί ταυτόχρονα οι ομάδες θα παίξουν και τα προκριματικά. Μπράβο, θα δώσουν για το. Μεγάλη ιστορία, ναι. Εντάξει, είναι τώρα εδώ υπολογισμοί, διανύσματα και τέτοια. Όπως και να έχει, η Ελλάδα θα πρέπει να πάει να αγωνιστεί στα προκριματικά όποτε γίνουν αυτά. Νομίζω ότι ξεκινάνε το καλοκαίρι. Το επόμενο μάτς είναι πανεύκολο, δεν είναι τώρα. Τα προκριματικά του Euro. Οπότε είναι το Euro, είναι το 2020, οπότε του χρόνου του Σεπτέμβριου νομίζω ναι. Κανονικά θα. Εντάξει, πάνε αγωνιστεί εκεί πέρα. Τι έτσι, γιατί. Θα είναι έτοιμη ομάδα. Γίνεται το Euro, γίνεται νομίζω σε καμιά 7-8 πόλεις. Είναι αυτό εκεί που εδώ πάνω στη. Ρουμανία είναι μέσα νομίζω. Είναι πάρα πολλές. Είναι πάρα πολλές. Δεν ξέρω αν είναι Ρουμανία. Κάτι Καζακστάν πρέπει να έχει. Ναι, και εκεί. Αστάνες και αυτά. Τα τελικά είναι στο
στην Αγγλία, στο Γουέμπλεϊ και. Τελικό. Ναι, ναι, αλλά νομίζω μπράβο. Μέχρι να φτάσουμε στη φάση των πρωτοτελικών είναι σε διαφορετικέ πόλει. Ούτω ή άλλω τώρα εμεί θα διοργανώσουμε το Euro και το Μουντιάλ. Ναι, γιατί ήρθαν εδώ οι εκπρόσωποι των γειτονικών χωρών να το θέσουμε, να ξεκινήσουν και οι ζητήσει γύρω από αυτό το ζήτημα. Στα άλλα χθεσινά αποτελέσματα για το Nations League. Στην πρώτη κατηγορία, Βέλγιο-Ισλανδία 2-0, Κροατία-Ισπανία 3-2. Α, αυτά είναι τεμάχια. Καλά δεν τα λέω, χθες είναι Κροατία-Ισπανία 3-2. Μια χαρά τα λες. Αυστρία-Βοσνία-Ζεγοβίνη 0-0, Ελλάδα-Φιλανδία 1-0, Ουγγαρία-Εστονία 2-0 και για την τέταρτη κατηγορία, Καζακστάν-Λετωνία 1-1, Ανδώρα-Γεωργία 1-1, Λουξεμβούργο-Λευκορωσία 0-2 και Άγιος Μαρίνος-Μολδαβία 0-1. Για σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις όλες τις 9:45, Ολλανδία-Γαλλία, Ουαλία-Δανία, Σλοβακία-Ουκρανία, Κύπρος, Βουλγαρία, Σλοβενία, Νορβηγία, Γιβραλτάρ, Αρμενία, Λιχνεστάιν, Πουγουδουμού. Νομίζω ότι προτιμότερο είναι να κάτσεις να δεις Euroliga παρά να ασχοληθείς με το... Euroliga να δούμε. Έχει σήμερα Παναθηναϊκό, δεν έχεις την Euroliga. Έχει, ναι. Χθες ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε, τήθηκε με ένα πόντο διαφορά. Ο Μπράντοβιτς έγινε με Λιτζάνα 10 φορές. Δεν πάθει τίποτα αυτός ο άνθρωπος. Πάλι είναι, γενικά είναι διήμερο ελληνοτουρκικών μονομαχιών. Έτσι, ναι, ναι. Σε 7:30 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας σήμερα την Ανατολού Εφές. Χθες, για να δώσουμε και το, και την Euroliga μας. Νταρουσάφακα Μιλάνο 92-98, Μπούντουσνοστ Μπασκόνια 99-84, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε 72-73, Ρεάλ Μαδρίτης Κίμκι 79-74. Σήμερα το προγραμματάκι, πέρα από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού, περιλαμβάνει τα παιχνίδια Ζάλγκιρις Κάουνας Μπαρτσελόνα, Μπάγερν Τσεσεκά, Γκραν Κανάρια Μακάμπι Τελ Αβίβ. Και νωρίτερα για το NBA, Houston Rockets Golden State Warriors 107-86. Golden State δεν τα πάνε καθόλου καλά. Δεν ξέρω τώρα εκεί στο λίμπερο του. Στο λίμπερο τη καρδιά σα εκεί τι. Στο Warrior να βγαίνουν και να λένε. Δεν βγαίνουν, έχουν εξαφανιστεί. Δεν βγαίνουν. Διευθυντάδε και τέτοια αυτά ιστορίε. Τι έγινε, Thompson Clay, Clay ο Thompson. Clay και Durant και αυτά ιστορίε είναι από το ένα πίσω από το άλλο. Τι έγινε. Μα είχαν συνηθίσει. Ο Μασελάκια ο Στεφ Κάρι εκεί πέρα, τη Μασάι την. Ντέβερ Νάγκετ Ατλάντα Χόξ 138-93 και αυτή τη στιγμή στο ημίχρονο Clippers με Spurs είναι στο 61-60. Αυτά τα ολίγα από τις αθλητικές αναμετρήσεις, αποτελέσματα, ιστορίες, τέτοια δεν έχουμε να δώσουμε προγνωστικά. Θα πάμε όμως να κάνουμε την καθιερωμένη επιτέλους ανάπαυλα για αυτή την θα πρώτη κάνουμε. Ώρα. Γιατί εντάξει, την πρώτη στο μισάωράκι εκεί, τα restart, αυτά οι ιστορίες. Βγήκε σαν από μηχανίστε ως ο Φωτιάδης για να μην φάνει το κενό. Είναι μεγάλος παραγωγός ο Φωτιάδης δια τηλεφώνου. Είδε πάνω στην αμηχανία, διέκρινε, ας πούμε, ότι θα πρέπει να καλύψουμε εδώ με τις μουσικές. Δηλαδή, μετά από ξένους ειδητές θα φέρουμε ξένους παραγωγούς και ξένα μηχανήματα εδώ. Δεν γίνεται αυτό. Και ξένα FM. Ξένα FM. Ξένα μεγαχέρτς, ξένα όλα. Δεν πας και λειτουργήσει κάτι. Θα πάμε μέχρι 110 μεγάκυκλοι θα γίνουν τα χέρτς. Εκεί τα μεγαχέρτς θα είναι μέχρι 108. Λοιπόν, μικρή διαφημιστική ανάπαυλα. Εδώ να σηκώσουμε μανικάκια και άλλο. Να συνεχίσουμε στην περιδιάβασή μας. Παρασκευούλα σήμερα. Λαμπράν, σου έχω κάτι θεματάρες μετά. Εργασιακού. Ωραία, θα του σκίσω του τεμπελχανάδε. Συνδικαλιστέ τι έχει. Δεν έχει, δεν έχει. Έχει πώ θα γινόμαστε περισσότερο παραγωγικοί. Δεν τα ξέρουμε αυτά. Εδώ σε θέλω. Ελλάδα είσαι εδώ, δεν έχει τέτοια. Αυξήσουμε την παραγωγικότητά μα. Υπάρχουν και κάνουμε τι πρέπει να υιοθετήσουμε πράγματα τα οποία αποδίδουν στο εξωτερικό. Αυτό τα ξέρει καλά ο Πασκάλης ο Φευγάτος πως είμαστε παραγωγικοί. Μέρος, καλά, αυτός τώρα δεν έχει ξυπνήσει μάλιστα. Άντε ας πάρουμε τη γραμμούλα, άντε μας κόψει το διάλειμμα. Δεν θέλει διάλειμμα να κάνουμε σήμερα κανένας. Φίλε, λίγο καφέ, κρέμα έχω γίνει. Καλημέρα στη γραμμούλα. Άκουσα το όνομά μου. Να, όπα, έλα ρε φίλε. Δεν είπαμε θα βγαίνεις 6 και 1 λεπτό να το τραγουδάς. Δεν θα βάζω δάκι. Όχι ρε φίλε, γιατί έχω πρόβλημα με τη φωνή όταν πάει να βάζει. Τα The Voice και αυτά και τους στέλνουν. Ναι. Δεν το είπα καλά γιατί είμαι κρυωμένος. Μα ανέφερε για κάτι παραγωγικούς και λέει ο κατάλληλος άνθρωπος να ανεβάσει την οικονομία της χώρας, την παραγωγικότητα. Βέβαια, βάλουμε εμένα υπουργό οικονομικών. Αυτό θα κάνω. Αυτό θα τα πει στον Φωτιάδη που διορίζει. Εμείς δεν μπορούμε να επιληφθούμε του ζητήματος. Ο Φωτιάδη. Ναι, ναι. Αυτός ο Φωτιάδης ποιος είναι? Ε, δεν ξέρεις ο Φωτιάδης. Ο Φωτιάδης. Ήξερα Φωτιάδη που ήταν πρόεδρος του Φουκουβού Λίβερπουλ. Είναι συγγενής. Συγγενής είναι. Συγγενής είναι. Ναι. Και γειτονάκι μας είναι, Σταυροπολίτης. Ο Λίβερπουλ. Ναι. Ο συνδέσμος ήταν Σταυρούπολη.
βαρούσε τα ντρακαντρούκα και είσαι... Ντρακαντρούκα, ήρθε η αστυνομία, δεν μας έκανε τίποτα. Η πάλη του λαού και το στένος του έδωσε την απάντησή του στον δρόμο. Πάλι ξεκίνημα. Έτσι, δεν ήρθες. Ήρθες μια φορά, παίξαμε δίπλα στο σπίτι σου και αυτό, τίποτα άλλο. Ήρθα εκεί, τότε ήρθα. Ναι, αλλά επειδή ήταν δίπλα στο σπίτι σου, γι' αυτό. Ναι, και δεν ξανάρχομαι να μην τραβήξω πάλι το χειροκρότημα, ρε φίλε. Ναι, εντάξει, οκ. Είσαι ψυχούλα και σε ευχαριστούμε που μας μοιράζει ψωμάκι. Ναι, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Έτσι, έτσι, έτσι. Τώρα δεν έχουμε πρωτάθλημα αυτή τη ομάδα. Τίποτα, του χαβαλέ. Χαβαλέ είμαστε. Αυτή η ομάδα συγχαμένη κέρδισε. Ποια από όλες? Γιατί... Η εθνική. Α, εντάξει, οκ. Να τις κατονομάζεις, γιατί έχεις λίγο έτσι με ιδιαίτερες συμπάθειες και δεν μπορώ να σε προλαβαίνω. Ναι, δεν μιλάω για άλλες συμπάθειες. Αλλά εντάξει. Κέρδισε μόνο, αλλά νίκη χωρίς αντίκρισμα. Ίσα ίσα να χαμένα. Με γκολ καραμπόλα του υποτιθέμενου Ντιμπάλα από τα Γιαννιτσά. Να, αλλά ήταν μέσα. Λόγω επειδή πέλκα προήρθε τον γκολ. Τακτά καραμπόλα μέσα, οπ. Και χρεώθηκε αυτόν τον γκολ. Σε μια ομάδα μαυράσπρη για να του υποστηρίζω, χαζέψατε. Ναι. Εντάξει. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και προπονητή, ας πούμε, τον Άγιο Όρος. Έλα τώρα. Αξι, με βοηθό παφούλια θα πρέπει να πάει κανονικά. Έτσι. Τα έχουμε εδώ. Δεν φάγαμε και τίποτα. Δεν είχε τίποτα να φάμε, πάπη. Τίποτα. Έτσι λέει ο παφούλια. Έτσι. Μάλιστα. Πάντως, ρε παιδιά, ναι. Τόσα χρόνια για να πας στο διάλειμμα. Πώς δυσκεύουν οι παπάδες και είναι όλοι πάνω από 100 κιλά, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν πρέπει να έχουν καλό μεταβολισμό. Αυτό. Κοίταξε, μπορεί να τρως και πολύ ψωμί. Μπορεί να τρώνε πολύ ψωμί. Το ψωμί. Στα λαδωρά, αυτό, βούτα ναι. Πέφτει μέσα. Βούτα. Το ψωμί. Κοίταξε, ρε, σένα λέω, ρε, παπατζή, ναι. Ναι. Να βάλεις μεζέδες γιατί θα έχουμε άλλα. Θα έχουμε κήρυξη. Θα έχουμε άλλα. Φίλιος. Θα έρθω εκεί με τον Πάπη. Ναι. Θα έρθω με τον Πάπη και θα παραγγείλεις απ' έξω και θα πληρώσεις, ρε φίλε. Κανονικά, ρε φίλε, ότι αυτό ακριβώς θα γίνει. Θα πλερώ. Θα πονέσω, αλλά θα πληρώ. Θα πονέσω πολύ, ξέρω ότι τρως λίγο. Ναι, έτσι. Αγόρι μου. Άντε, καλό Σαββατοκύριακο, τεμπέληδες. Ελαϊδάει το πουλάκι μου. Αυτά, άμα δουλεύεις πενθήμερο. Χαρά σε Ευαγγέλια. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε τη μικρή μας ανάπαυλάκι. Θα πάμε. Τα κατέβασε γρήγορα και ξέρετε το τα τηλέφωνα τώρα. Όχι, δεν έχει, αφού παίζουν και οι διαφημίσεις. Είμαστε full κομπλέ. Μείνετε συντονισμένοι, το λόγο επειδή επιστρέφει εντός ολίγων λεπτών. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο επειδή στο Λίμπερο 107,4 2-31-0-287 και 3-8 για το δικό μας τηλεφωνάκι για επικοινωνία μέχρι και τις 8 παρεούλα θα τα λέμε. Και επειδή το λόγο επειδή είναι μια εκπομπή παραγωγικότητας πάνω απ' όλα, συντροφεύει την εργατική τάξη η οποία δεν πάει στον παράδεισο, πάει δυστυχώς στη δουλίτσα τη. Τσούκο, 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 τσούκο. Ακούστε, ανοίξτε τα αυτιά σας τώρα εδώ. Για μας λένε. Όμως, τι συμβαίνει στο εξωτερικό και πρέπει να υιοθετούμε τα καλά πράγματα του εξωτερικού. Όπως το ότι. Είμαστε, πώς να το πω, 40 μέρες πριν τα Χριστούγεννα, σιγά σιγά αρχίζουμε και σκεφτόμαστε λίγο τις αδειούλες. Ναι. Λίγο από εδώ να τσιμπήσει κανείς καμιά μέρα. Ναι. Τώρα το φτιάξουμε και φέτος είναι και Τρίτη. Ναι. Είναι σπαστικό, είναι σπαστικό. Αλλά ένα Αγίου ανάμεσα θα παίξει. Εσύ διαπίστωσα και για μένα ήταν Χριστούγεννα. Για πες. Πάνω στο σούπερ μάρκετ μελομακάρονο. Ναι. Αλλά δίπλα το σοκολατένιο μελομακάρονο. Το καινούριο αυτό. Ναι, φίλε. Σοκολατένιο. Δεν έχω, να σου πω ότι δεν έχω φάει σοκολατένιο μελομακάρονο. Γενικά δεν μου αρέσει το μελομακάρονο. Είναι η αιτία που μπορεί να βάλει 15 κιλά τι γιορτέ. Σ' αρέσουν τα μελομακάρονα. Δυνατό. Ναι, σοκολάτα τρώω πολύ. Μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσουν, ρε. Ούτε και κουραμπιέδε και αυτά. Κουραμπιέ, μην με βάζει τώρα τα στεγνά τώρα και με τι άχνε. Θέλω να έχει σιρόπια μέσα μαλακά. Παλιά αυτά τα τρώγανε γιατί δεν έχει και τι να φάνε τώρα. Α κάνουμε μια πάστα Χριστούγεννα. Αλλά να πετύχει μελομακάρον τώρα με καλή σοκολάτα πάρω και κουβερτούρα κοινό. Ψάχνοντας λοιπόν εδώ για να δούμε τι. Γιατί δεν έχουμε και πολλές αργίες. Μας έχουμε στερέψει τις αργίες. Φέτος πέσανε και κάτι Κυριακές εκεί, 28 τέτοια. Κάτι κάτι. Στο κάτσε τώρα, παιδί με δύο μέρες θα καταθέτω Στεφάνια. Δευτέρα θα έχουμε αργία, δεν είναι αργία, δεν είναι αργία. Τι λέτε, σχολική αργία είναι αυτή. Εντάξει, άλλο σχολική. Εδώ εγώ για αυτού λέω. Στην πράξη την κάνουμε εμείς. Εταιρεία. Εστοχοποιήθησαν αυτή. Εταιρεία στο εξωτερικό δίνει, λέει, άδεια αυνανισμού στους υπαλλήλους τη. Φίλε, κάπου το πήρε το μάτι με χθες, αυτό αλήθεια είναι τώρα. Έτσι διαβάζουμε τα δημοσιεύματα. Εμείς θα προσπαθήσουμε τώρα να δούμε κατά πόσο υφίσταται και ισχύει μια τέτοια είδηση. Αλλά ωραία, φίλε.
ξεκινάμε με αφετηρία ότι θέλουμε να το πιστέψουμε. Το πιστεύω ήδη. Το πιστεύουμε ακράδαντα και. Ναι. Δίνεται. Είναι άδεια. Αλλά υπάρχουν πολλά είδη αδειών που μπορεί να πάρει κάποιο εκτό από την κανονική. Υπάρχει η αναρωτική όταν αρρωσταίνει. Υπάρχει η άδεια γάμου όταν παντρεύεσαι. Η άδεια γέννηση παιδιού και πολλέ άλλε. Η αγροτική που πήρα εγώ, α πούμε. Εγώ ναι. Χίλιε δυο. Μπορεί να πάρει άδεια για να λύσει κάποιε υποθέσει σου. Αλλά εδώ έρχεται μία εταιρεία Σουηδών με έδρα τη Μεγάλη Βρετανία, αποφάσισε λέει να δημιουργήσει ένα νέο είδος αδείας, την άδεια αυνανισμού. Η Lelo UK, έτσι λέγεται η εταιρεία, Lelo UK, κάτσε, εδώ τώρα ξεκινάει ας πούμε η προσπάθεια επαλήθευσης. Lelo λέγεται η εταιρεία. Με ένα απλό Google. Lelo UK. Lelo UK, αν υπάρχει. Πάτα. Ναι, δεν ξέρω, είναι λέει... Εγώ ήδη έχω προσληφθεί εκεί πέρα, θα πάω. Έχει διάφορες. Ετούμε δεκαήμερος άδεια του Αυνάνα, θα πω. Εντάξει, θα δώσω την αναφορά. Θα δώσουμε για τη διαπιστευτήριά μας. Τόσα χρόνια νομίζω ότι έχουμε εξασκήσει το σπορ και είμαστε οι καταλληλότεροι. Αποφάσισε λέει να δώσει στους εργαζομένους της 4 μέρες παραπάνω τον χρόνο άδεια προκειμένου λέει να μπορούν να αυτοικανοποιηθούν με άνεση χωρίς το άγχος και το στρες της δουλειάς. Δηλαδή στη δουλειά δεν τον παίζουν. Όχι, δουλεύουνε, κανονικό. Δεν πας στη δουλειά, πρέπει όλη μέρα ας πούμε να είσαι εκεί στο σπίτι σου συγκεντρωμένος με τις σελιδούλες σου, δεν ξέρω κι εγώ με τι. Μαριγούλα, Μαριγούα, δεν φαινέσαι εσύ να κι εγώ. Το στρες, αυτά οι σύγχρονοι ρυθμοί της ζωής ας πούμε δημιουργούν προβλήματα όσον αφορά την σεξουαλική δραστηριότητα των ανθρώπων. Έχει αποτέλεσμα την υπογεννητικότητα, το ανθρώπινο γένος γερνάει συνεχώς και γινόμαστε ιδίως ας πούμε γυραιά ήπειρος, είναι μια ήπειρος πλέον γερασμένων πολιτών. Σωστά. Δεν υπάρχει παραγωγική τάξη σιγά σιγά. Η άδεια του Αυνάνα. Με αυτόν τον τρόπο λέει θεωρεί η συγκεκριμένη εταιρεία ότι η απόδοση των εργαζομένων θα ανεβεί, εκτός από κάτι άλλο, θα ανεβεί κατακόρυφα. Αν έχεις 4 φορές τον χρόνο, ας πούμε, μία επιπλέον μέρα, προκειμένου... Το ερώτημα είναι στην παρούσα φάση ότι άντε και την δίνεις την άδεια, ας πούμε, για αυτόν τον σκοπό. Ποιες είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες με τις οποίες θα ελέγξεις τον εργαζόμενο αν όντως έχει αξιοποιήσει για αυτόν τον σκοπό την άδειά του. Εύκολο είναι αυτό. Εύκολο είναι. Εύκολο. Θα σου φέρει δείγμα. Όχι, είναι εύκολο. Παίρνεις την άδεια και μετά όταν γυρνάει και του λες καλά, είσαι λακαμάς. Τι πήρες την άδεια, πήρες με τη βούλα λακαμάς. Γιατί μπορεί κάποιος, ας πούμε, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι αϊτονίγες και επιτίδη, μπορεί να πάρουν την άδεια να προφασιστούν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα και να μην το κάνουν. Να το κάνουν. Εκεί θα πρέπει κάπως η εταιρεία φαίνεται, να ξέρουν αυτοί στη δουλειά, φαίνονται ποιοι είναι. Τους δίνουν παραπάνω. Σκάσουμε κανένα κλεραζίλ. Όχι, κανείς καλά αυτό, έτσι θα ζωφανιστεί κανένα κέρατο. Η εταιρεία θεωρεί ότι έτσι η απόδοση των εργαζομένων θα ανεβεί κατακόρυφα, θα πηγαίνουν στο γραφείο με μεγαλύτερη ευχαρίστηση και γενικότερα από όλο αυτό λέει θα βγουν κερδισμένες και οι δύο πλευρές. Σοβαρά. Κανονικότατα. Και ο εργαζόμενος και ο τέτοιος. Προκειμένου λέει να φτάσει στη συγκεκριμένη απόφαση, η εταιρεία ερωτικών βοηθημάτων διεξήγαγε έρευνα σε 2.000 Βρετανούς όπου στην ερώτηση τι είναι αυτό που τους κάνει χαρούμενους, το 78% απάντησε η οργασμή, η ικανοποίηση, η ειδονία, ας πούμε. Η αυτοικανοποίηση πολύ περισσότερο. Αυτό είναι ένα μέρος, ας πούμε. Τώρα το τι κάνει ο καθένας στο κρεβάτι του, εμάς δεν μας αφορά. Πώς δεν μας αφορά, ρε φίλε, μας αφορά να πούμε. Τι, άμα το κάνει μόνος. Φυσικά μας αφορά, γιατί ότι είμαστε μέρος του συστήματος. Ναι, όταν το έλεγε η Βανδί, τι κάνω μόνη μου μέσα στο σαλόνι μου. Κάτσε, παιδί. Ίσως να εννοούσε ο Τέρης Χρυσός το τάκα, 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 τάκα. Πολλοί επικρίνουν, ξέρω εγώ, τους γκέι. Λένε, δεν θέλουμε γκέι. Κάτσε, ρε φίλε, γιατί δεν θέλεις. Εμένα με συμφέρει. Μειώνεται ο ανταγωνισμός με τους γκέι. Κατάλαβες. Επίσης ο ανταγωνισμός μειώνεται με την προσωπική σου χειραφέτηση. Αν αρχίζει να μένουν περισσότερα. Μάλιστα το 66% είπε ότι αποδίδει καλύτερα στη δουλειά του μετά από όταν οργάζεται. Μαριγούλα, εργάζεται καλύτερα. Ενώ το 40% λέει πιστεύει ότι είναι πιο παραγωγικό ακόμη και μία εβδομάδα μετά από. Κατάλαβες. Έχει... Μια εβδομάδα. Αν έχεις να δεις χαρά κανένα 16 χρόνια, εννοείται μια εβδομάδα πούμε, στην οποία έχεις δραστηριοποιηθεί, θα σε κρατήσει. Μα που λένε, μάτιμα. Έτσι. Κοτσάμα. Ο εκπρόσωπος της Lelo UK, Rachel. Ινσφόρ, μιλώντας για την απόφαση εταιρείας, είπε το να είναι κάποιος γεμάτος. Όπα. Ή και άδειος, θα έλεγα εγώ. Ο της και ικανοποιημένος σεξουαλικά, είναι κάτι που εδώ στην εταιρεία μας πιστεύουμε ότι είναι ανθρώπινο δικαίωμα.
Έρχομαι εγώ να τοποθετήσω βέβαια, ας πούμε, το πόσο ο ελληνικός στρατός έχει πρωτίστως, ας πούμε, παράγει τέτοιου είδους δραστηριότητες, διότι στον ελληνικό στρατό δεν παίρνουν σε τίποτα, καμία δικαιολογία. Ετούμε άδεια για αυτό και τέτοια. Άμα όχι, του έλεγες ότι ετούμε άδεια προκειμένου, καταλαβαίνετε, ναι, έχω να ανταλαβαίνει. Το βλέπω, παιδί μου, πάρε. Κανονικά, εκεί δεν το έχω καταλάβει. Σου και στρατηγοί και στρατάρχες. Μα ναι, ναι, εντάξει, κοιτάξτε. 10 φορές πέθανε στη γιαγιά, το παππού πήγαινε στα μνημόσυνα. Κάποτε τελειώναν αυτά. Τελειώνανε. Δεν γίνεται, σε πιάνανε. Ρε. Ναι, σε πιάνανε, ναι, σε λένε. Ναι, θέλω να πάω να δω την κόμενά μου, την είδε σου λένε. Πόσες φορές θα την είδε, κάτσε τώρα, περίμενε. Ναι. Οπότε το βλέπω, παιδί μου, θα σε έλεγε, πάρτε να την αξίζει. Πάρτε να την αξίζει. Βλέπω γυαλίζει το ματάκι. Γυαλίζει, είναι έτοιμο τώρα. Μετά λέει τα αποτελέσματα τη έρευνα. Είμαστε ευχαριστημένοι που ανακοινώσαμε ότι προσφέρουμε στου υπαλλήλου μα την ευκαιρία να πάρουν 4 μέρε άδεια το χρόνο. Ελπίζουμε να τι χρησιμοποιήσουν. Εγώ δηλώνω ότι άμα δούλευα σε αυτήν την εταιρεία θα τη χρησιμοποιούσα, ναι, κανονικότατα. Και εγώ θα τη χρησιμοποιούσα. Μπορεί να ζητούσε και μια μέρα εξτρά. Ναι, για αυτόν τον λόγο. Ναι, δεν θα το έφτιαχνα στο γραφείο, θα το έφτιαχνα στην άδειά μου. Οπουδήποτε. Εντάξει, στο σπίτι, στο γραφείο, καθένα, ναι, δεν έχει σημασία, αλλά θα μπορεί και να έφτασε στο σημείο. Κλασικά. Δεν σου φτάσα 4 μέρε, δεν πατμανίδι. Ρεφέλε. Καλά, έχει γίνει λαγαμά με τη βούλα, πήρε και άδεια. Ελπίζουμε, λέει, να τις χρησιμοποιήσουν προκειμένου να κάνουν οτιδήποτε, προκειμένου να εξερευνήσουν την ευτυχία. Τι λες, ρε φίλε, πού τους λέει. Και να έρθουν την επόμενη μέρα στη δουλειά γεμάτη χαρά και έτοιμοι να γίνουν πιο παραγωγικοί. Υιοθετούμε και επαυξάνουμε και ζητούμε εδώ πρώτη στο αίτημα, θα το λέμε κάθε μέρα και θα το διατρανώνουμε από το λόγο επειδή άδεια αυνανισμού σε όλους τους εργασιακούς τομείς της χώρας, κανονικότατα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, αγόρι μου, είδες, έρευνα σε είχα σήμερα. Ναι, ρε φίλε, μόλις ξύπνησα. Τι να σε κάνω, είμαι μέσα εκπομπή ερευνών σήμερα. Φάουλ, φάουλ. Γιατί ξύπνησες τέτοια ώρα. Χρήσαμε το γάλαξη. Ταιριάζει και με το θέμα το προηγούμενο, μάλιστα. Τι έγινε, τι είχαμε. Στην μπάλα, ρε, τι κάναμε χθες. Α, στην μπάλα, 1-0 κέρδισε η Ελλάδα με αυτόν γκολ. Χάλι Μαύρο. Χάλι Μαύρο, εσύ και εσύ ακούγεσαι λίγο έξι. Είμαι Χάλι Μαύρο. Τα μπέρδεψα όλα. Τα μπέρδεψες. Τι έγινε χθες, θέλουμε να μας περιγράψεις. Εάν θυμάσαι. Τη νύχτα. Τσιμπουρό. Πουά. Κάιζερ. Σάμος Λευκό Κολονάκο που έκρασε. Ωραίος. Σάμος Κολονάκο. Ναι. Και να καμπάρει με σώρα να μην χάσουμε τη ρέγουλα. Πώς θα είπες το τελευταίο. Ναι, με τη ρέγουλα. Να μην χαθεί. Να μην χαθεί η ρέγουλα. Και αποτέλεσμα να αλλοιωθεί η πραγματικότητα. Αν μπράβο, το πήρε από το στόμα. Έτσι, έτσι, είδε, έχω μάθει. Τι, παίξαμε χθες. Τι, παίξαμε, παίξαμε. Ήταν αρθής, υποτίθεται. Είπα να έρθω, σκάλωσα. Σκάλωσε, πού σκάλωσε, σε ποιο μέρος. Σε καφενείο, ρε φίλε. Καφενείο, από τι ώρα. Και να με πήραν τηλέφωνο, δεν έχω να φύγω να μου πάρει τηλέφωνο, να μου πει έλα ρε Δημήτρη να φάμε μια πάστα. Ένα σκυλιά τα μαύρα, ένα σκυλιά. Δεν είναι φίλοι αυτοί. Να πάρω τηλέφωνο για να πει να πούμε να ζεις το κακάο. Ένα τσίπρο με άις με λέω άλλο. Κατευθείαν. Γι' αυτό και ήταν τσίπουρο, 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 Κάιζερ. Ναι, το ζεστό κακάο άκυρο. 4-4-2 έπαιξε χθε. Ναι. Ναι, σε σύστημα πλημμύρα, όλοι μπροστά, όλοι πίσω. Δεν είχαμε τίποτα μαλώματα. Όχι, όχι, τίποτα. Καλά ήμασταν. Δεν είχε, το καφενείο δεν έχει τηλεόραση και δεν μαλώσα. Τι να δει τώρα και τι να ασχοληθεί. Ξέρει ο άνθρωπο. Ξέρει. Και σήμερα βαρύ κορμί. Σπάσανε μια φορά και δεν ξανάβαρε. Καλά. Εμείς πρέπει να έρθουμε. Πρέπει να οργανώσεις εσύ στην εστίαση να μας φωνάξεις εδώ όλη την εκπομπή να πάρουμε ένα βανάκι και να έρθουμε εκεί σε ένα καφενείο εκλεκτό. Να βρω ένα χώρο καλό, γιατί αυτό το μικρό είναι 16-17 καρέκλες παίρνουν μέσα. Ναι, όσοι και ακροατές μας. Εντάξει, φτάνε, αυτή είναι η πραγματικότητά μας. 16-17 καρέκλες μας ακούνε. Βαριά. Μάλιστα. Κουράγιο. Σήμερα νεράκια, ηλεκτρολίτες. Ξέρεις τους ηλεκτρολίτες. Είναι ηλεκτροκόλληση, ξέρεις. Είναι μαγεία. Θα πας σε ένα φαρμακείο, άμα το δοκιμάσεις, κόνες ηλεκτρολίτες, αυτούς τους οποίους παίρνεις αν έχεις γαστρίτιδα, αυτά και ιστορίες τέτοια. Σε ρεβαζί. Ναι. Να πάρω
Ναι, ναι, ναι. Ναι. Το ταξί να με φέρει ένα φαγητό. Για το ταξί να φέρει τέτοια. Ναι, ναι. Σε ενυδατώνει κανονικότατα. Γιατί ό,τι προκαλείται είναι από την. Όλοι οι αθλητέ, αν πει και τα μπουκαλάκια που είναι ηλεκτρολίτε. Ηλεκτρολίτε θέλει, α πούμε. Ηλεκτρολίτε, ισοτόνι, ισοτόνι. Ναι, ναι, όχι. Πάρε αυτέ τι κόνε, τελείω φαρμακευτικέ. Τελείωσε. Κανονικά. Δεν ξέρω την άποψη να το ταξί να με εξυπηρετήσει. Ναι, ναι. Ηλεκτρολίτε. Ηλεκτρολίτε το είπα μπάμπη. Και βάλε 107,4 καταρχήν να πει στο ταξί. Να σε φάνε ηλεκτρολίτες να πας. Ναι, κι άσε πάρουν τηλέφωνο να πεις τι ακούς λόγω επειδή και όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Καλά, καλημέρα. Καλά, κουράγει. Καλημέρα, καλημέρα. Εντάξει, για να μην χαθεί η ρέγουλα. Σου λέει να χτυπήσουμε και ένα καμπαράκι προς το τέλος. Για κακάο πήγε. Δεν έχω, λέει. Αυτά είναι εκείνες και εκείνες τα σύγχρονα προβλήματα. Λέει δεν έχω ένα φίλο να με πάρει, να με πει πάμε για μια πάστα ή να πιούμε ένα ζεστό καφέ. Κακάο κατευθείαν, πώ κατευθείαν, φίλοι είναι αυτοί. Πώ σκέφτονται, είμαστε. Σε θυμήθηκα. Μια άδεια τσίπουρο να πάρω. Όντως, να πάμε σε μια έτσι, ας πούμε, ωραία θεατρική παράσταση. Και εγώ δεν έχω τέτοιους φίλους. Τι, ναι. Να πάμε σε μια παράσταση, για να παράσταση. Μια έκθεση, να έκθεση. Κάνουμε ένα περίπατο. Μπάρο. Μόνο για μπάλα και τσίπουρο. Μόνο για τα χειρότερα είναι τα πράγματα. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με την εκπόπη μας. Κρινιάζουν τώρα αυτή η αθλητική ώρα οι κίτρινοι. Έτσι, μας λέει, κατάλαβες. Ναι, μας λέει ο φίλος μας ο Παναγιώτης, λέει, δεν καταλάβατε, τι? Λέει, για το ποιόν και το περιεχόμενο του άρθρου και, και τον κύκλο εργασιών της συγκεκριμένης εταιρείας. Λέει, οι εργαζόμενοι προφανώς επιδίδονται σε αυτή τη δραστηριότητα και μέσα στην εργασία. Ναι. Και μέσα στην εργασία, αλλά την πραγματοποιούν με άγχος, οπότε γι' αυτό και δεν αποδίδουν. Ταυτόχρονα, ας πούμε, ενδεχομένως να χάνονται και εργατόρες, γιατί άμα φεύγεις από το γραφείο αυτό να πας εκεί τσικιτάμ, τσικιτάμ, τσικιτίν, ταμ, ταμ, ταμ. Και τούμ, μπαμ, μπαμ. Έτσι, και σου πέντε, πεντάμ. Άσα, αγόρι μου, πάνε καλύτερα στο σπίτι. Και τούμ, μπαμ, και μπε. Έτσι, για να μπορούμε εδώ να δουλέψουμε. Έκσταση, κανονικότατα. Θα μπορούσε, λέει, να μπει και σαν μωτό, ήταν δίκιο και έγινε πράξη. Κανονικά υιοθετούμε. Sorry, λέει, για τα τεροχρονισμένα σχόλια, αλλά είμαι εκτός και ακούω από το ίντερνετ. Δεν είναι τεροχρονισμένα, είναι μέσα κανονικά. Είσαι ακριβώς jump shoot. Στον χρόνο και στην ροή. Και μία ερώτηση, αν μετά από 4 συνεχόμενες φορές τυφλωθούν, δίνουν, λέει, και επίδομα αναπηρίας στην παρούσα φάση. Ανετός. Δεν υφίσταται. Είναι ένας μύθος το συγκεκριμένο. Ναι. Κάτι είναι. Φίλοι μου το έχουν δοκιμάσει, να υπερβούν τα όρια και. Είναι, βλέπουν καλά. Κανονικότατα, το μάτι γαρίδα. Εντάξει, εμείς πιτσιρικάδες τουλάχιστον ακόμα δεν τυφλωθήκαμε. Άρα δεν ισχύει, παιδιά. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Καλημέρα. Άκου τώρα να ακούω σου πω. Πήρε κουμπαράκι μου την Coca-Cola, ναι. Και είναι πάνω στο αγωνιστικό του καρτ και με λέει έτσι και λέω, αν δεν είσαι μαζί μου, σε κλείνω τα messenger, τα τηλέφωνα, ναι. Όχι, θα βοηθήσω, θα είμαι μαζί σου, θα κάνω. Ναι. Ή θα είσαι μαζί μου, ή τέλος, εγώ ξέρεις, θα έχεις και τα δωράκια, σου είπα. Του είδε, σου λέω. Μιχάλη, εσύ και μου λέει, τη τετραήμερη την εξτρά την άδεια την παίρνεις. Δωροδοκία θα μας πει. Τη τετραήμερη την εξτρά την άδεια θα την παίρνεις, τη δίνουνε. Τη τετραήμερη. Βέβαια. Πώς δεν τη δίνουνε. Και εσένα λέω, κουμπαράκι μου, Στεφανάκο, θα έχεις την πιτακουσάρα μπροστά εκεί, τα πράσινα. 5 εκατοστάρια θα έχεις πράσινα. Σοβαρά τώρα στον αέρα μου τα λες όλα αυτά. Μια πεντακουσαρού. Γιατί εγώ σε είπα ποτέ έκανα την παπά. Όχι, όλο παπά. Χρηματισμός της δικαιοσύνης είναι αυτό. Να, παρέμβαση, όχι, αυτό παρέμβαση. Είναι η βοήθεια, γιατί βοηθάει εμένα, ναι. Εδώ που έρχομαι, ναι. Είναι το σωστό. Ναι. Έλα εδώ να κάνεις εκπομπή. Ναι, αλλά. Να τα ναι, κοίταξε έτσι τώρα. Κοίτα, τα λες στον αέρα. Αλλά μην τα πανερέσεις μετά όταν σε πάρει ο άλλος από το ραού ο Μπάμπης και σε λέει παπάς είσαι. Γιατί όλο παπάπουλας. Άσε αυτό να φέρει. Αυτός κοίταξε 500.000 και βγήκε και κάνει. Ναι, ναι, ναι. Εμείς πολεμάμε με τα 200-300 με τις κορνίζες, ναι. Που κάνω τώρα, ας πούμε, κάτι παόκια που έχω που πήγα στο εξωτικό Στραβούπολη. Κάτι στους Αριανίδες. Εξωτικό Στραβούπολη. Έτσι. Εξωτική Σταυρούπολη. Ναι, πήγα εχθές. Πήγα. Πήγα και έδωσα εκεί πέρα παραγγελία. Καλά, έδωσα τέτοια μπρολοκάκια. Δηλαδή ο Coca-Cola's είναι μαζί σου τώρα, Coca-Cola's, Τόπα, άμα δεν είσαι μαζί μου, σε κλείνω messenger, τηλέφωνα. Κοίταξε, αυτό είναι εκβιασμός, ρε φίλε. Εκβιασμός είναι αυτό. Δεν είναι βιασμός. Είναι το σωστό. Δηλαδή, σαν κουμπάρος, πρέπει να κάνει. Ή θα είσαι μαζί μου, γιατί αυτός τι έχει. Για την Κύπρο είσαι. Και δεν έχω εγώ. Εντός κουμπάρους. Όχι, αλλιώς. Συγγνώμη λίγο. Τι έχει αυτός και δεν έχω εγώ. Η Κόκκινο, δεν τη θυμάσαι αυτή τη διαφήμιση. Εγώ καταρχήν θα έρθω την Κυριακή κουσμαρισμένος. 150 βρουλάκια που κάμισο μου βαρτιώνει. Μ' αρέσει που λέει θα έρθω, λες, και έχουμε εμείς εκπομπή. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον Μπάμπη. Άκουσε με τον Μπάμπη. Θέλω στο διάλειμμα τι δεν έχω εγώ που το έχει αυτός. Σταμάτησε γονίδι. Α, μπράβο. Χαιρετίζω και ακούω.
Κυρία Φωτός, φιλιά, φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Αυτό ήταν μια μυθική ατάκα σε μια διαφήμιση του παρελθόντος. Ίσως οι παλαιότεροι έτσι τηλεορασάκηδες να την ενθυμούνται. Εγώ. Αρχές, όχι κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 90. Το θυμάσαι ένα κανάλι, το Κόσμος TV. Βέβαια. Κόσμος. Κόσμος, ναι, το θυμάμαι. Που έπαιζε καινούργιες ταινίες. Ναι. Και είχε μια διαφήμιση για ένα ελιξίριο ερωτικό, το Incognito No. Όπου έδειχνε έναν τύπο έτσι πολύ πετυχημένο με δεσποινίδες σε παρέα και ο άλλος ήταν, ας πούμε, στην απέξω. Και γυρνάει και λέει στον μπάρμαν τι δεν έχει, τι δεν έχω εγώ που έχει αυτός, ας πούμε. Ναι. Και γυρνάει ο μπάρμαν και του λέει Incognito No και μετά, ας πούμε, πάει και το βάζει. Δεν και το ήξερα καθόλου. Ναι, ναι, είναι μια διαφημισάρα που δυστυχώς, αν κάποιος κάνω έκκληση. Incognito No. Την ψάχνει όλο το ίντερνετ 30 χρόνια. Καλτήλα. Να τη βρούμε, αλλά δεν υπάρχει πουθενά σε καμία καταγεγραμμένη βιντεοκασέτα. Απλά ήθελα να αναφέρω τον πόνο μου και αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος πραγματικά την θυμάται. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα στην πιο ερωτική πόλη, στην πόλη της Γκρίνιας, στην πόλη που έχει προπονητή στην Εθνική Ελλάδος, αλλά δεν έχει ομάδες με Έλληνες ποδοσφαιριστάς να παίξουν και θα γκρινιάζει πάλι μια ζωή. Καλημέρα Στέφανε. Ξεχνάω το όνομά σου, νεαρέ μου, σε παρακαλώ. Αρκεί που με είπες νεαρό, οπότε ας το... Νεαρός. Εντάξει. Κοίταξε, νεαρός είναι μια... Ναι. Έχω δύο... Νεολαίο. Θα προτιμούσα νεολαίο. Ναι. Έχω μία ένσταση για τον κουμπάρο του Φωτιάδη. Ναι. Το ρολόι εκείνο εκεί, το δίδυν χρυσό, για σφίκο μαϊμού το κόβω. Το βρήκες, παλιόπαιδο. Έτσι, το για είδες. Σφίκο μαϊμού το κόβω, έτσι το ρολόι. Χαίρομαι που είστε και οι δύο καλά. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ σε μία εκπομπή πριν δύο εβδομάδες ο συμπαθέστατος και γλυκύτατος ακροατής με το... Με χαρακτηριστικό μέταλλο στη φωνή, το βαθύ Πασόκ. Ναι. Το αίτημά του έγινε δεκτό, το μετέφερα στον κύριο Θεοδωρίδη, ναι. Στον κύριο Σάβα, για τον ακροαριστερό και ακροδεξιό διαιτητή. Αλλά έχω και μία παράκληση και μία επιθυμία του κυρίου Σάβα, επειδή αύριο είναι και η επέτειος στις 17 Νοέμβρη, θα παρακαλούσα πάρα πολύ... Έτσι, ανεβαίνοντας τη Λέοντο Σοφού εκεί στη γωνία που είναι η Βαλαωρή του, ήταν παλιά το ξενοδοχείο το Τζάκομο Κολόμπο. Ωραία. Είναι μια πόρτα που υπάρχει μια αλυσίδα. Και έξω. Τα γραφεία της ασφάλειας ήταν εδώ πέρα, έχει πέσει πολύ ωραίο ξύλο. Παραπλεύρος. Αγαπητέ μου, τα γραφεία της ασφάλειας είναι ανεβαίνοντας πάλι από εκεί. Αριστερά μέσα στη Βαλαωρή του. Συνεχίζοντας λίγο σας παρακαλώ, ανεβαίνοντας πάλι τη Λέοντο Σοφού για να βγω για Αντιγονιδόν, περνώντας τα φανάρια απέναντι από το γνωστό ξενοδοχείο, στη δεξιά πλευρά που εστιάζεται και ένας χώρος εστιατορίου, πάλι υπάρχει μια βαριά πόρτα, πάλι με μια αλυσίδα κλειστή. Σημειώστε τα σημεία, ο κύριος μπορεί να το θυμάται, είναι μία-δύο. Και συνεχίζοντας την Εγνατία από τη δεξιά πλευρά μετά το πολυκατάστημα υπήρχε μία στοά μέσα. Πάλι και εκεί υπάρχει μία βαριά πόρτα με χοντρή αλυσίδα. Ένα φόρο τιμής να αποτελέσουμε λόγω της επέτειος του Πολυτεχνείου για την κυρία Ελένη σας παρακαλώ να πήγαινε να έβαζε από ένα τριαντάφυλλο ή από ένα γαρίφαλο. Παρεμή παράκληση του Κυρσάβα. Δεν ξέρω αν μπορείτε και εσείς να βοηθήσετε μέσω της εκπομπής σας. Έχουμε ένα θέμα εδώ, περίμενε. Σε έχω πιάσει, εξαπίνεις, δεν το ξέρεις. Κάνεις bullying σε ραδιοφωνικούς παραγωγούς του σταθμού εδώ πέρα. Κυρίως τα απογεύματα. Εγώ κύριε μου, κοιτάξτε να δείτε. Η Δευτέρα, επειδή είναι μια μέρα που η καλή μου την αφιερώνει στο σπίτι για να κάνω δουλειές, δηλαδή ό,τι έχει με ξεσχόνισμα και με πλήσιμο. Και ακούς ραδιόφωνο. Και ακούω ραδιόφωνο αναγκαστικά. Δεν έχω τι να κάνω, ακούω το συγκεκριμένο ραδιόφωνο γιατί μου αρέσει μια εκπομπή από δύο παραγωγούς ανερχόμενους αστέρες. Ναι. Έτσι, ανάμεικτο ποδοσφαιρικών συναισθημάτων. Φαντάζομαι δεν λέει για μας. Για το απόγευμα λέω εγώ, για το απόγευμα. Εγώ κύριε μου είμαι οδηγός ταπεινός, δεν είμαι υδραυλικός. Ναι. Δεν ξέρω αν το πιάσατε το υπονοούμενο. Εγώ τα ξέρω τα υπονοούμενα, αλλά γιατί κάνετε bullying. Δεν έκανα bullying αγαπητέ μου, επειδή έχω και μια μικρή σκυλίτσα την Κούκη, ξέρετε, ένα πανέμορφο σκυλάκι. Εσείς ξέρετε κύριε Στέφανη, ο συνεργάτης σας δεν έχει ακούσει για την Κούκη. Ναι, θα μάθει. Με παρότρινε η Κούκη με τα καυγίσματά της, να πάρω στο συγκεκριμένο παραγωγό, αλλά τι να κάνω, που ο συγκεκριμένος παραγωγός είναι ένας ευγενέστατος κύριος, αλλά υπάρχει ένα ελάττωμα ρε παιδί μου επίπεδου.
Από ό,τι έχω μάθει σε αυτή την πόλη υπάρχουν τρία επίπεδα φιλάθλων. Από τους αριστοκράτες, από τους γερασμένους, τώρα το άλλο δεν χρειάζεται να τα αναφέρω. Εκεί είναι η διαφορά. Ενώ ο ένας ο παραγωγός ήταν κύριος, χάρακας, δεν έβγαλε άχνα, με το που έκλεισα το τηλέφωνο, ο άλλος ο παραγωγός πίσω από την πλάτη μου... Τα άκουσα. Άστο αυτό, εντάξει. Ασχολήθηκε. Δηλαδή λοιπόν, αυτό είναι μια ευχαρίστηση, αγαπητέ μου. Το τελευταίο να με πεις που καίει. Ήξερε ο Κυρσάβας ότι ήταν μόνο 60.000 για το πρόστιμο, λέει, εσύ το ξέρεις αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Θα μιλήσεις. Κοιτάξτε να δείτε, θα τα πεις όλα. Τη αγαπούλα την κουκούλα. Α, εντάξει. Ναι, που υπάρχουν πολύ, πολύ ευδιάθετοι κύριοι για να κάνουν το αυτονόητο, όπως και τόσα χρόνια δηλαδή, με τους Έλληνες διαιτητάς, έτσι, και με τους επόπτες, πάντα παίζαμε με δύο ακραία εξτρέμ, δηλαδή έξω αριστερά, έξω δεξιά. Εντάξει, το αυτονόητο πρέπει να κάνουν τα παιδιά. Μάλιστα. Έτσι, για να δείξουν καλή διαγωγή. Okay. Έγινε, σας ευχαριστούμε. Την καληνύχτα μου στο μακρινό Μπιλμπάο, κύριε, να περνάτε όμορφα. Περνάμε. Και θέλω να βρείτε το μυστικό. Πού θα βρείτε, βρε Έλληνας ποδοσφαιριστάς, να παίξουν στην εθνική, γκρινιάριδες, αφού δεν έχετε? Βρήκαμε, ρε, έχουμε άγγελο τώρα, άντε γεια, έχουμε άγγελο. Γεια. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μπορώ να παρεύω ένα λεπτό για τον κύριο? Μισό. Μισό, ναι. Άκου να σε πω. Εμένα είπε ότι έχω εγώ ρολόι μαϊμού. Καταρχήν ξέρει ο Στέφανος, ξέρει την ιστορία με από τα Τρίκαλα το κορίτσι που δεν το έχει ακουμπήσει άνεμος με τα 800 στρέμματα πρωτιστικά. Ποιος είναι εγώ, είμαι μαϊμού, αυτός είναι μαϊμού. Που είναι του Μαργαρίτη Ανεψιά, συγγενής, και βγήκε να μου την πει. Άντε γεια ρε τα γάρα μου πίσω εμένα, ρε. Το κορίτσι που το έχει πίσω άνθρωπο. Να μας πει εμένα ότι εγώ 500 ευρώ ρολό είναι, ρε, και είπε η μαϊμού. Πες τώρα για τα Τρίκαλα που φάγαμε παπά, πήγαμε μέχρι τα Τρίκαλα και δεν βρήκαμε γυναίκα. Πες τα. Όχι, βγήκε. Άκου να δεις, Μπάμπη, εσύ δεν το ξέρεις. Ήμασταν μαζί με τον Κωστή. Μπάμπη, δεν το ξέρεις. Παράγει ο Στέφανος και βγαίνει ο κύριος αυτή η μαϊμού και λέει: θα σε κάνω γνωριμία, είναι η ανεψιά μου, είναι 42 χρονών και είναι από τα Τρίκαλα και έχει 500 ποντιστικά. Και δεν την άγγιξε ούτε? Ούτε ο άνεμος, ναι. Είναι συγγενής μου το Μαργαρίτη. Τάξιλο, κάνουμε γνωριμία, πάει εβδομάδες, πάει μήνας. Τίποτα. Βγαίνω κι εγώ, πού είναι το κορίτσι που δεν το έχει ακουμπήσει ο άνεμος? Λες αφήσω, λες το Γιαννάκι μας, ξέρεις, ο κυριτήρι, ναι. Το τηλέφωνο, ούτε τηλέφωνο, δεν τίποτα. Και βγαίνει μαϊμού να μας πει τώρα ότι εγώ έχω ρολόι μαϊμού. Άντε γεια ρε. Επιβεβαιώνω και έχω κάνει εκτίμηση εκεί με το πώς έχουν εκείνο το ματάκι χρυσοχόη. Είναι τόσο τα καράτια. Έχει καλό zoom στο κινητό και το έβγαλε. 666 καράτια είναι κανονικότατα. Δεν υπάρχει, δεν τίθεται θέμα. Ο Φωτιάδης έχει καταθέσει πιστήρια πιστοποιητικά. Έχω πιστοποιητικά εγώ. Τα πάντα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διάλειμμα καθότι φτάσαμε στις 7.30 για να επιστρέψουμε εδώ να ολοκληρώσουμε την σημερινή εκπομπή. Όποιος κατάλαβε. Ενημερωτική. Ο κάθε ακροατής έχει μια ατζέντα μόνος του. Έτσι είναι. Δεν έχει υπάρξει συνέχεια σε κανένα από τα τηλέφωνα. Δεν πήρε κανείς να πει και τον προηγούμενο. Ο καθένας έχει τη δικιά του θεματική. Παίρνει τα λέει. Καταρχήν εδώ πέρα να αλλιεύσουμε. Θα υιοθετήσουμε την τετραήμερη άδεια πρώτη εδώ σίγουρα. Δεν είναι τετραήμερη, είναι 4 μέρες το χρόνο. Συν. Δεν είναι ότι 4 μέρες συνεχόμενες πρέπει να εξτράσει. Τσικητάμε. Μία μέρα, ρε παιδί μου, την κολλάς. Την κολλάω, ναι. Γιατί δεν μπορείς να την κολλάς. Σαν άμι δέλτα του στρατού Σαββατοκύριακο. Αλλά κολλάς, ας πούμε, και τέτοια. Wow. Παρασκευή, αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσω. Διευθυντή, εγώ τι θέλω Δευτέρα που είναι παραμονή Χριστουγέννου να την κολλήσω. Τα γεια ανάμεσα. Τα γεια ανάμεσα. Δεν πρόκειται. Δεν ξέρω αν κάποιος δουλέψει. Πέρα από τα εμπορικά, ναι, μα είναι δυνατόν να είναι Τρίτη τα Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά και Δευτέρα να βάζουν. Ποιος θα δουλέψει? Να βάζουν. Με βλέπεις και σε βλέπω. Εντάξει, οκ, εμείς. Άλλο εμείς. Τι έγινε? Άλλο εμείς. Όταν εμείς δουλεύαμε. Τελευταράκι θα δουλέψεις. Εκτός αν και Χριστούγεννα τζακπότ και χθες και κλήρωση. Δικαιωνόμαστε που τα είπαμε ότι τα Χριστούγεννα. Πρώτη εδώ, αν δεν έρθει ο Πατμανίδης στο Μπορεί, όχι ότι είναι από live, το πήρε το τζόκι. Όχι, άλλα λέγαμε ότι θα φτάσει μέχρι και τα Χριστούγεννα το προβλεπόμενο τζακπότ. Λοιπόν. Τελευταίο διαφημιστικό και επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο, επειδή στο Λίμπερο 107,4 στο περίπου τελευταίο μισαωράκι της σημερινής μας εκπομπής και τελευταία της εβδομάδας και είμαστε ιδιαίτερος χαρούμενοι. Όχι, καλά. Άντε λίγο. Να καλημερίσω το
τον φίλο μου τον Γιάννη, τον οποίον άγγιξε αυτή η αναδρομή στο παρελθόν για το Incognito No. Το εθυμήθηκε, τεράστια διαφήμιση λέει, τεράστιο πρωινόν. Δεν ξέρω αν το δοκίμασε και είχε αποτελέσματα. Το βρήκε δηλαδή στο Ιντερνετ. Δεν το βρήκε, δεν υπάρχει πουθενά στο Ιντερνετ. Απλά το θυμάται, όπως και ο φίλος μας ο Παναγιώτης θυμάται μέχρι λέει και το τραγούδι. Ένα έτσι λίγο Λάτινο όπως ήταν, λίγο εγώ, λίγο εσύ έλεγε, αλλά δεν ήταν το Μακρόπουλου. Before it was cool, εκείνο το κορυφαίο κανάλι, το κόσμο, το οποίο νίκιαζε βιντεοκασέτες από το βιντεοκλαμπ και τις έπαιζε εντελώς παράνομα. χωρίς δικαιώματα, χωρίς τέτοια. Γιατί τα παλιά τα χρόνια δεν ξέρω να το θυμούνται οι περισσότεροι. Για να δούμε μια σχετικά καινούργια ταινία, για να προβληθεί στην τηλεόραση, έπρεπε να περάσουν 2 χρόνια από την προβολή τη στον κινηματογράφο. Έβγαινε 1 χρόνο μετά στα βιντεοκλαμπ, τώρα μετά από 2 μήνες κανονικά. 2 μήνες και πολύ είσαι. Και πολύ είναι. Και τότε πρέπει να περάσουν. Δηλαδή καινούργιες ταινίες που βλέπαμε την προηγούμενη δεκαετία. Κανονικά, ναι. Περισσότερο σινεμάδες το 3 το Ράμπο και εμείς βλέπαμε το 1. Σαν, μα εννοείται. Το Ράμπο για να το δεις γινόταν χαμός. Κόσμος TV και Power. Το θυμάσαι το Power. Power επίσης. Το Power έπαιζε και αυτό ταινίες καινούργιες σχετικά, κανονικότατα. Κάτι μου λέει το Power. Ναι, 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 ναι. Και μετά τις 12 έπαιζε και ιδιαίτερες έτσι. Ήταν, και μάλιστα στη συχνότητα του Power ήρθε και τοποθετήθηκε το φίλμ όταν πρώτο άνοιξε. Α, πούμε, μπράβο, και μια έτσι, ναι, έγινε η ιστορία. Κοινή λογική, τα χρυσά εκείνα χρόνια της ελληνικής. Το Αργό επίσης έπαιζε ταινίες σχετικά καινούργιες, παράνομα. Το Αργό, ναι, και το Αργό. Αργό TV. Αργό. Και αυτό έπαιζε μετά τις 12 έτσι. Ναι, 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 ναι. Ωραία έτσι. Ωραία, μπράβο. Κατά τα άλλα, δεν ξέρω αν είδες. Εντάξει, θέει κριτική για ακόμη μια φορά. Κυκλοφορεί εδώ τώρα μια φωτογραφία. Ξέρεις, πυροβολάνες ταμπέλες, αυτά, τέτοια τα έχεις δει, τα μπαλωθιές. Έχουν μια πυροβολημένη ταμπέλα στην Κρήτη, όπου κάποιοι εξασκήσαν εκεί την σκοπευτική τους δυνότητα, αλλά κάποιοι ευρηματικοί και παραγωγικοί κριτικοί, δίπλα από ένα χωράφι, περάσανε μέσα από τις τρύπες ένα λάστιχο, κανονικά. Γιατί σου λέει ρε παιδί μου, θα πρέπει να είναι σηκωμένο αυτό, μην το χάσουμε μέσα στα Σπαρτά και τέτοια. Καιρός να αξιοποιήσουμε με ένα άλλο, έναν άλλο τρόπο. Υπάρχει ένα άλλο λάστιχο ποτίσματος. Ναι. Γιατί κάτω τώρα ξέρω μπορεί να αναπατηθεί, να κάνει να ράνει, ενώ σου λέει το έχουμε υψωμένο αυτό, το βλέπουμε μια χαρά. Υπάρχει είναι. Εξήγηση για τις πινακίδες που είναι τρυπημένες σε όλη την Κρήτη. Γιατί? Αυτό δοκιμάζουν τα όπλα. Είναι γεγονός και όταν δοκιμάζουν. Και πώς τα δοκιμάζουν. Με το εξήγησε κριτικός αυτό. Ναι, λέει, επειδή έχουμε όλοι όπλα και καραμπίνες, οι πινακίδες είναι το σήμα κατευθείαν. Δεν είναι το μετρίδι. Επειδή όλες οι πινακίδες από το εργοστάσιο βγαίνουν με το ίδιο πάχος λαμαρίνας. Κατάλαβες. Δοκιμάζουν τα όπλα. Πόσο τρυπάει ρε παιδί μου, στο ίδιο πάχος λαμαρίνας. Δοκιμάζουν τη δύναμη του όπλου. Μπράβο. Κατάλαβες τώρα. Πρέπει να. Ό,τι πινακίδα έχει βρει. Να μεριμνήσει το κράτος, να τοποθετήσει και άλλες πινακίδες. Δοκιμαστήριο. Ή να αυξήσει το πάχος των πινακίδων. Και δεν α, λες, γιατί τότε θα αυξηθούν και τα πάχη των σφαιρών. Μετά δοκιμές τα όπλα που θα γίνουν. Προϊβόρα κανονικότατα θα το πω. Ένα μικρού, ένα είδος Mythbusters δηλαδή. Mythbusters, φίλε, η Κρήτη, εντάξει, είναι μπροστά. Σου λέει, οι άλλοι περάσανε να πούνε το λάστιχο μέσα σου. Λέει, πρέπει να το εξοπλίσουμε την πινακίδα. Τι να δείχνει τώρα τον δρόμο. Φλαράκι, το έχω τοποθετημένο στην πινακίδα, θα το βρει. Θα το βρει κανονικότατα. Πάλι πότισε. Έτσι. Κατά τα άλλα, χθες είχαμε εδώ και την συνάντηση τετραμερής στην Θεσσαλονίκη. Στο Βελίδιο βρέθηκαν τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, Πρωθυπουργός Βουλγαρίας, η Πρωθυπουργός της Σερβίας και η αναπληρώτερη Πρωθυπουργός της Ρουμανίας. Αλλά φυσικά αφού έχω απέναντί μου τον Στέφανο, ο οποίος είναι σεφ, πρώην σεφ ή δηλώνει ήδη σεφ. Ό,τι θες δηλώνω. Εντάξει αυτό. Ό,τι θες. Έχω τον Στέφανο που είναι ό,τι θέλεις δηλώνω. Πες με για φαΐ. Θα μιλήσουμε λίγο για να μου εξηγήσεις και το μενού, γιατί πάλι θα βρούμε άγνωστες λέξεις αφού πάρουμε όμως τις γραμμούλες. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, δεν μας περίμενε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώστονα, καλώστονα. Το Κωστάκι θα ήθελα να το δωρώ. Πώς θα γίνω να το μιλήσω. Μετά τις 8. 8 και 5 αν πάρεις και 10 θα εδώ, το βρεις. Εκπομπή κανονικότατα. Ναι. Ναι, το ξέρω. Εντάξει, όχι στον αέρα. Μόλις κλείσουμε την εκπομπή μπορείς να πάρεις τηλεφωνάκι και να μιλήσεις με τον Κωστή. Έγινε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε για την προτίμηση. Καλημέρα, μπορεί. Με οποιοδήποτε άλλο θέλετε να μιλήσετε, μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Εδώ είμαστε εμείς. Με τον Πρωθυπουργό. Ναι. Εδώ, με. Έχω βαφτιστεί Μαριλής, κλείνω ραντεβού. Θέλετε να παραγγείλετε καφέ από το Κυλικείο. Ναι. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώστονα, καλώστονα. Εγώ θέλω να μιλήσω με τον Θεό, μπορώ. Με τον. Με το Θεό. Καλά, το τηλέφωνο του Αναστασιάδη πρώτα να πάρετε. Αρμόδιο. Τον Παφούλια, τον Παφούλια. Θα με ρυμνήσει ο Παφούλια και θα κανονίσει.
Διανύσαμε την πιο ξενέρωτη εβδομάδα. Κλασικά. Αλλά για μας είναι η καλύτερη εβδομάδα αυτή. Κάνουμε τις καλύτερες εκπομπές. Εμάς μας συμφέρει. Καλτήλα. Θα χαρώ πάρα πολύ να το καταργήσουν όλο αυτό το πράγμα. Θα χαρώ, θα χαρώ. Κάτι που θα το καταργήσουν, δεν νομίζω ότι θα αντέξει πολύ αυτή τη διοργάνωση. Πώς τη λένε, National League. Ναι, εντάξει. Πιάσω από εγώ και κούρευτο. Τέλος πάντων, δεν σε κάτσα να δω την εθνική. Αποφάσισα να μαζοχιστώ λίγο και λέω κάτσε να το δω, λέω εντάξει, βάλαμε τον γκολ, λέω ωραία θα κερδίσουμε. Εγώ νόμιζα και εμένα 0 ήμασταν εντάξει. Όχι, θέλεις δύο γκολ. Στην πορεία ας πούμε μαθαίνω ότι θέλουμε και δεύτερο γκολ. Και λέω θέλαμε δεύτερο γκολ και καθίσαμε να παίζουμε έτσι. Γιατί, για να μην φάμε την ισοπάριση, από έτσι κι αλλιώς αποκλείεσαι και με ένα 0. Ναι. Με τι, ποια λογική είναι αυτή ρε παιδιά, δεν ξέρω. Ο Αναστασιάδης σου λέει κάτι εγώ τώρα να κερδίσω, να μην έχω να με λένε. Κατάλαβες, αυτό ήθελα να πω. Ο Αναστασιάδης θα συνεχίσει, είναι μόνο για αυτά τα δύο παιχνίδια. Αυτό δεν έχω καταλάβει. Θα συνεχίσει, ναι. Δηλαδή θα οδηγήσει την εθνική και στα προκριματικά του Euro. Εντάξει, οκ. Εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα. Μπάμπη, ποιος προπονητής θα έρθει στην εθνική Ελλάδα τώρα, πλάκα κάνεις και εσύ τώρα. Ναι. Κοίταξε, και 2-0 να κερδίζαμε, πάλι δεν εξαρτώταν από εμάς. Βέβαια, άμα κέρδιζε η Φιλανδία, θα έπρεπε να χάσει από την. Ναι, δύσκολα τα πράγματα. Εντάξει, ναι, αλλά στη Βουδαπέστη παίζει η Φιλανδία, έτσι. Ναι, η Ουγγαρία αδιάφορη. Τι. Αδιάφορη, αλλά πρέπει να του κερδίσει. Δεν κατάλαβε, μην νομίζει, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Έστω αυτή τη μισή πιθανότητα που είχαμε. Γιατί να μην την εξαντλήσουμε, ρε παιδιά, εντάξει τώρα. Είπε, δεν ήθελε η Παναγία να μπει τώρα. Έτσι ήθελε. Ξέρει αυτή. Βέβαια, παίζει μπάλιτσα. Δεν ήθελε η Παναγία, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω με τον Θεό και τι κάνουμε εδώ. Καλημέρα, καλημέρα. Στη γραμμούλα μας. Έλα, καλημέρα. Καλώς τον Άρη. Hello. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Καλά είμαστε εσύ. Ωραία. Αναλυτιώτης εδώ. Λοιπόν, εμένα μ' άρεσε χθες η εθνική. Βεβαίως μ' άρεσε γιατί έπαιξε με, πώς θα σου πω, ρε παιδί, με πάθος. Έκανε και 2-3 συνεργούλες έτσι καλές, ας πούμε. Είχε, ρε παιδί μου, νεύρο. Εντάξει, ήταν ωραία. Είχε και τον Άγγελο στο. Δηλαδή, ψήθηκα να. Πώς θα σου πω, χθες έκατσα και είδα. Νομίζω ότι καθίσανε. Ήταν πόνος έλξης η παρουσία του Αναστασιάδη στον πάγκο. Και το είπαμε κι εμείς. Ότι ο μόνος λόγος που θα κάτσει να δεις είναι γιατί θα βγάλει ένα άλλο ταπεραμέντο τον Ποντίνα. Ναι, τη τηλεθέαση είχε να το δούμε κι αυτό, αλλά εμένα χθες μ' άρεσε αυτή. Καλά, δεν ήταν και Άρης για να έχει τηλεθέαση τώρα, να τα λέμε τώρα. Αυτά, ρε. Μόνο Άρης έχει τηλεθέαση. Οπωσδήποτε. Δεν είναι το Άρης. Άρης και ξεπερνάτε και ο Girls Next Top Model. Έτσι. Που είναι πρώτο αυτή τη στιγμή. Τα σχολεία τελειώνουν νωρίς. Μια χαρά. Ξέρω εγώ και τα λοιπά. Και εμείς τελειώνουμε νωρίς. Γεια σας. Κατάδυση Στεφάνων. Δευτέρα ξανά έχουμε τέτοιο ρε παιδί μου. Κομπλέμι. Εγώ θυμάμαι παιδιά ότι ήμασταν στο σχολείο. Εγώ με λέτε το 68, είμαι 68. Ναι. Και θυμάμαι στο σχολείο, στο γυμνάσιο. Δηλαδή είμαι στο γυμνάσιο ρε παιδί μου, πόσο να ήμουν τώρα. 81, όχι. Ανέβα. 80 κάτι. Ναι. Το 86-87. Μπράβο. Και ήταν η φάση που αλλάζανε ρε παιδί μου το στίχο και λέγανε ότι δεν θα λέτε, λέω, λέει, είχε έρθει οδηγία δηλαδή. Ναι. Δεν θα λέτε σκοτώσαν οι εχθροί μας, σκοτώσαν οι φασίστες. Ναι. Το γελαστό παιδί. Έτσι λέει ο στίχος, δεν είναι. Ο πραγματικός ο στίχος έτσι λέει. Ναι, αλλά πριν το δεν το λέγανε, δεν το λέγαμε έτσι. Το λέγαμε σκοτώσαν οι εχθροί μας. Ναι. Ναι, αλλά μπορούμε να μεταποιήσουμε το στίχο αφού έτσι έχει γραφτεί. Ναι, τι να κάνουμε. Ναι. Αλλά τότε, κοιτάξτε να δεις, τότε ήμασταν πολιτικοποιημένοι στο σχολείο. Ναι. Εγώ θυμάμαι τότε, ας πούμε, ήμουν στη Μακή. Α, μάλιστα. Ένδοξα χρόνια. Ναι. Ωραία πράγματα. Καλά, τραγωδία, ας πούμε, να υπάρχουν μαθητικά τώρα κομμάτων. Λέω, βέβαια, και πλακωνόμασταν εκεί με τους Πασόκους, γινόταν το πράγμα. Δεν θυμάμαι τον Πασόκ, πώς λέγανε, πώς λεγόταν η μαθητική. Δεν το θυμάμαι. Ναι, πώς να λεγόταν. Όχι. Δεν θυμάται κανένα, θα μας τον πει. Εγώ ήμουν στη Μακή πάντως. Και εγώ μόνο τη Μακή θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Ναι, και γινόταν πανική. Περάσαμε και δύσκολα χρόνια. Το 81 βγήκε τον Πασόκ και μετά ήμασταν στην πίκρα, σαν τον Πάουκ. Σαν τον πασκετικό Πάουκ. 10 χρόνια γκόμενες. Είχαμε τη μία την πίκρα με τον Βονάρη που μας έκανε στον μπάσκετ. Και την πίκρα με τους Πασόκους. Δύσκολα. Ωραίες εποχές. Έτσι, ωραία χρόνια. Τι να κάνουμε. Τώρα έχουμε ρίξει το τρισκατάρατο στη Νέα Δημοκρατία από το 2009 και μετά τέλος. Τελειώσαμε την οδό, τέλος. Έρχεται Κώστας Μπακογιάννης τώρα. Έχεις μεταγραφή αεροδρομίου Κώστα Μπακογιάννη, επόμενο πρόεδρο. Συγκινήθηκα τώρα, συγκινήθηκα. Σου δίνω. Έλα μόνο το παιδάκι τώρα, εντάξει, και μια φρουτόκρεμα είναι. Δηλαδή. Εντάξει, θα πάει να πάρει το Δήμο Αθηνών και τελείωσε. Είναι το προπύργιο.
Καλά για τον τωρινό να μην πούμε τίποτα τώρα. Γι' αυτό επειδή. Επειδή δεν θα βγει ούτε με αυτό, να. Γι' αυτό σου λέω. Προετοιμάζεται. Εγώ δεν είμαι Δημοκρατία. Εγώ το στείλω από το 2009 τέλος. Μάλιστα. Με τα καραμαλή από εκεί δηλαδή τέλος. Δεν υπάρχει. Έτσι. Μόνο Κωστάκης. Μόνο Κωστάκης. Τελειώσαμε, κύριε. Έγινε. Σε ευχαριστούμε. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Μ' αρέσει έτσι που τα συζητάμε ποδοσφαιρικά. Ωραία είναι. Ποδοσφαιρικά έτσι. Μακή. Επειδή θυμήθηκε τη Μακή. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώ το να. 68 μέχρι το 9, 41 χρόνια του πήρε να καταλάβει. Εντάξει, χρειάζομαι. Τώρα βέβαια μπορεί να είναι από του αδικημένου που δεν έκανε και πάρτι στη Μύκονο για να πάει. Μακή, τέλο πάντων, ναι. Τι θέλω να πω, Στέφανε, καλά που μας άνοιξες τα μάτια, ρε φίλε. Γιατί πηγαίναμε στην Κρήτη και νομίζαμε ότι αυτές οι τρύπες ήταν από την Αλμύρα, από σβουριά. Ναι, ρε φίλε, δεν εννοείται. Μας άνοιξες τα μάτια. Ναι, ναι. Έχω κάνει και τεστ εγώ, ξέρω γιατί είναι τρυπημένες κιόλα. Ποιος ο λόγος. Πώς λέγεται αυτός που είναι υπεύθυνος για τα όπλα. Κάπως λέγονται, τέλος πάντων, καλά, εντάξει. Υπεύθυνος όπλων, δεν κατάλαβα. Κάτι είχα στο μυαλό μου, αλλά δεν το διατύπωσα σωστά, ας πούμε. Τέλος πάντων, όταν θα συντάξω τη σκέψη μου, θα την μεταφέρω. Εγώ μέχρι κονσέρβα έχω φτάσει. Ναι, να δεν το προχώρησα παραπάνω. Και αυτή τα φασόλια τα άφηνα σε κάποιους, αν χρειαστεί αύριο μεθαύριο να έρθουν. Πριν που είπατε για τις ταινίες, επειδή έτυχε ένα διάστημα να περάσω και από το πόστο του πολιτή, ναι. Πήγαινα να πουλούσα ταινίες. Όταν λες πήγαινες να πουλήσεις ταινίες, τι ταινίες? Σε βίντεο κλαμπ. Ήταν η εποχή της βιντεοκασέτας όταν τελείωνε, είχε ανοίξει. Ναι. Τότε το Μέγκα και πήγαινα και τους πουλούσα τον παπά και εγώ. Ναι. Ότι θα το κλείσουν, ρε. Τι. Δεν έχει τύχει και τέτοια. Δικαιώθηκες βέβαια, ναι, τη 2018 βέβαια. Εντάξει. Και εγώ δικαιώθηκα. Μπορεί να βγει ο προηγούμενος και να πει του πήρε το δάσο. Δεν έχει καταλάβει. Αλλά θυμάμαι. Έχω πάει σε περιοχή να πουλήσω. Είχα και μία κάρτα που ήταν υπεύθυνου προστασίας επιβέ λεγόταν. Λόγω επιβέ, ναι. Ναι, λοιπόν, έτσι, λοιπόν. Και την έδειχνα γιατί πήγα να πουλήσω το release, το πακέτο δηλαδή, και υπήρχε ήδη. Εγώ ήμουν, το κλέβαν, το γράφαν κανονικά, εντάξει, και εγώ πήγαινα, είχα την ανοχή, τους έλεγα δεν πειράζει, παιδιά, πάρετε το μισό πακέτο και συνεχίστε. Αλλά έχω πάει σε περιοχή, στα Γιάννενα, ο Γούκος δηλαδή ήταν... Ποιος? Ο Γούκος. Τι είναι ο Γούκος? Α, δεν ξέρεις το Γούκο. Δεν ξέρω το Γούκο, ναι. Ήταν ο μεγαλοαπατεώνας εποχής, δηλαδή κάτι ανάλογο, πώς λέμε, Κοσκοτάς, ήταν ο μεγαλοαπατεώνας της εποχής. Επίθετο είναι το Γούκος, εγώ νόμιζα καμιά έκφραση. Ναι, ήταν κάτι το ασήμαντο μπροστά σε αυτόν που πήγαινα, ο οποίος έπαιρνε, ας πούμε, 4 ταινίες του Τσάρλς Μπρόνσον και τις ένωνε. Ναι. Ναι. Και μου έλεγε, εσύ έχεις αυτά. Αυτό μου λέει το έχεις. Το κοιτούσα. Με τίποτα δεν έβγαινε. Έτσι, έτσι. Κανονικά. Μάλιστα. Είχε δικιά του παραγωγή. Και έγραφε από κάτω, να μην πω το όνομά του, δεν ξέρω, μπορεί να μην είναι και εν ζωή. Έγραφε παραγωγή τάδε. Ναι. Ναι. Μάλιστα. Εγώ και ο Γιώργος Γούκος τώρα το ψάχνω αυτό. Είχε σχέση με το ποδόσφαιρο. Πώς δεν το θυμάμαι, ρε. Είχε και σχέση με το ποδόσφαιρο. Ναι, το 1986. Ναι, ναι, κανονικότατα. Ναι, έριξε, δεν ξέρω πόσα, είχε φάει κάτι εκατομμύρια. Μάλιστα. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Περπατούσε πολύ τότε Bud Spencer, Terence Hill που ήταν το δίδυμο. Θυμούμε την επέτειο της 17ης Νοεμβρίου. Και παιδιά, ένα ιδιωτική περιουσία και ακόμα και η δημόσια περιουσία. Δεν μας θέει. Εγώ είμαι κάποιας άλλης εποχής. Είμαι υπέρ των γουρουνοχαρών, αλλά μέχρι εκεί. Μάλιστα. Για όσους κατάλαβα. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Καλή συνέχεια. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Περίμενε. Καλημέρα. Ναι. Μηδέν εδώ. Καλημέρα. Ναι. Άκου να σε πω τώρα. Κάτι από, αφορά για την εκπομπή. Ναι. Πού βγήκε ο φίλος μας και είπε, που λέει τα τσίπουρα που είπε από το μεσημέρι. Ναι, ναι, ναι. Τι θα έλεγες? Να κάνουμε μια εκπομπή στο καφενείο, να μαζέψεις όλα τα
τα, όπως εγώ, ο Αλέξης, ο Απτυξωτικός, ο Σταυρούπολης, όπως εγώ. Ναι, κάνουμε προπή. Εντάξει, δηλαδή, σου βγάζω το καπέλο. Ναι, σου βγάζω το καπέλο. Είναι καλύτερος, ξέρει ο Στέφανος. Αυτογνωσία. Να κάνω μια προπή, δηλαδή, σε ένα καφενείο. Ψήλω με. Τα πηγαίνει μου καφενείο σε καφενείο. Δικαιούσες σίγουρα την τετραήμερη άδεια, δεν υπάρχει περίπτωση. Όλα τα όπως εγώ. Όλα τα όπως εγώ. Είσαι όλα όπως εγώ. Τελείωσε. Τελείωσε. Και να πω και κάτι άλλο. Βεβαίως. Ο φίλος μας που βγήκε, ναι. Γιατί θα εξέρει ο Στέφανος, να το πω, δηλαδή, να το πω, ναι, πω καθαρά, ναι, ναι. Βγήκε το βράδυ, δηλαδή, στο Κουστάκι και λέει, θα σε γνωρίσω μία από τα Τρίκαλα, ναι. Που έχει 500 ποτιστικά. Τι τα ποτιστικά. Έχει δίκιο, ήμανε παρόν στην εκπομπή στο στούντιο. Τι είναι τα ποτιστικά, δεν καταλάβα. Πριν πέρσι αυτό, ναι. Μπέκ. Στρέμματα, στρέμματα. Α, είναι κοντά στο νερό. Του Μαργαρίτη λέει ανεψιά. Ξέρουμε, να μαθαίνουμε. Και εγώ αυτό ήθελα να σε δώσω, να καταλάβεις. Όταν θα πάμε Τρίκαλα να παίξουμε. Θα σε πάρουμε μαζί μας, θα πάμε να κάνουμε αυτοψία. Χωράφια αρδευτικά. 500. Ναι, 500, ξέρω εγώ. Με τώρα αυτά, όλο τον κάμπο, των Τρικάλων. Ναι, 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 και βγήκαν και κάτι οι φίλαθροι, ας πούμε, παουξίδες από τα Τρίκαλα. Ναι. Που τι άντε, έλα εδώ, λέει, να μείνεις εδώ, λέει, και ας γνωρίζουμε. Έχει παουξάκια καλά στα Τρίκαλα. Ναι, ναι. Γνωρίζουμε, έρχονται στα live. Άρα αυτός... Ναι, όπα, κόπηκε πάλι μόνος. Αυτό κόπηκε. Να τα μαζέψουμε όπως εγώ. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Τόσα. Καλημέρα. 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 Από την εξωτική Σταυρούπολη. Α, συντοπίτης. Όπα, εδώ. Όπα, τρίπλα. Ο Στέφανος ξέρει. Σήμερα 8 η ώρα στον Αρίον θα είναι. Όπα. Σταθμός είναι αυτό. Στον Αρίον. Ναι. Τι είναι. Αρίον Σταυρούπολη, Στέφανε. Πού είσαι. Μπάσκετ. Μπάσκετ. Τώρα σε πήρα. Μπάσκετ. Καλά το λέω. Έλα ρε πρόεδρα, πού είσαι, ναι. Μπάσκετ. Ναι. Σωστός. Ναι. Ωραία. Σας πρόλαβα, πήρα να πω μια καλημέρα. Με ποιον παίζουμε. Με τις Σικές. Έλα, Σικές, δεν υπάρχεται. Τους έχουν πάρει φαλάκι. Δεν υπάρχεται, ρε Σικές. Με 20 άποντα κερδίου. Πρόεδρος του Σταυρούπολης. Έτσι, έτσι. Του Αρίωνα. Έτσι. Ναι. Χρήστο, πού είσαι εδώ. 8 η ώρα θα είμαι στον Άγιο Παύλο. Ρε, είμαι στο μαγαζί, ρε δουλεύω. Μετά θα φύγω από εκεί. Μετά πάρει τηλέφωνο, βρεθούμε. Καλά, άντε. Έγινε. Εντάξει. Καλημέρα, καλημέρα στην εξωτική Σταυρούπολη. Καλημέρα. Τι κατηγορία είμαστε, Αριώνας. Δεν ξέρω τι είναι εδώ. Με πρώτη στι καρδιέ μου. Ναι, είναι εκεί, έτσι ξέρω εγώ πώ λέγεται. Λοιπόν, πριν ολοκληρώσουμε εδώ, δεν μα αφήνουν, ήθελα να σε κάνω μερικέ ερωτήσει για το χθεσινό μενού τη συνάντηση για να δώσουμε εδώ τι τολέ γραμμέ. Καλά, δεν είναι και. Ποιον γάμο σχολιάζαμε με τα βαγκού και τα του Ρέμου, δεν ήταν. Δεν ήταν, ήταν πιο ταπεινό, πιο ταπεινό. Το χθεσινό μενού, α πούμε. Είχε καραφοντί. Είχε, περιλάμβανε. Ταρτάρ σολομού με αγκούρι. Τέλος, ταρτάρ. Ναι. Ταρτάρ. Ομό ψάρι, ναι. Κομμένο σαν κοιμάς. Κοιμάς ψαριού είναι. Κοιμάς ομός όμως. Ομός. Σαν σούσι ένα πράγμα, ναι. Δηλαδή. Ομός, ναι. Καλό ακούγεται. Ταρτάρ κρέα άμα φας, ναι, είναι, ναι. Ομός κοιμάς. Ομό, το ταρτάρ. Αλλά είναι σαν κοιμάς. Τι είναι αλεσμένο, ναι. Δηλαδή. Αλεσμένο με μαχαίρι κομμένο, όχι μπλέντερ. Όχι μπλέντερ, κομμένο καλό. Θέλει καλό μαχαίρι σου, αγιάμι, ξέρω εγώ, νίντζα. Ναι, στίβει λεμόνια πάνω, οξύτητα και τρώ. Γιατί δεν πήγαμε στη χθεσινή συνάντηση εδώ, πρέπει να πάμε να πούμε πρόσωπο του Λίμπερο. Ναι. Πίκλα. Πίκλα. Αγγούρι κρουσί. Ναι, αυτό. Αβοκάντο. Αβοκάντο κλασικά. Φούκια, φύκια γουακάμε. Ναι. Ναι. Από ξεραμένα φύκια είναι αυτό για σούσι που κάνεις. Σόγια, σκέτη. Κλασικό. Ναι, 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 ναι. Το μπίκο. Τι είναι το μπίκο. Το μπίκο δεν ξέρω. Ναι. Με πιάνει σαπίνη, ναι, το μπίκο. Ναι, μάλλον κινήθηκαν τώρα για κάποιο λόγο σε, ναι, ανατολίτικη κουζίνα. Ναι. Γιουζού και σουσάμι. Λέει είχε. Σασάμι ξέρω, ναι, τι είναι. Σου, όχι σουσάμι, σασάμι. Γιουζού, το γιουζού το ξέρει το τουμπίκο. Ναι, ναι, σε σούσια τώρα αυτό. Ναι, ναι, τώρα αυτό το σασάμι είναι μια ειδική. Σος είναι, τέλος. Σος, σος, με γαρίδα κάτι μέσα είναι. Ναι. Τώρα η Βαλκάνη πολύ σούσι. Βουλγαρία, Σερβία, Ελλάδα, αυτά μαζί βγήκαν, σου λέει κάτσα φάμε κανένα σούσι. Σασάμι. Ρε βάλτε να πούμε κανένα εκείνη, καμιά γούρουνο χαρά. Ωραία, καμιά τηγανιά εκεί να βάζει κάτι κασπλινάντρο. Τώρα η Βαλκάνη δεν επεξαγέλασε. Είχε χοιρινό φιλέτο με πουρέ γλύκο πατάτα. Καλό αυτό. Ωραίο, ναι. Καρότα baby. Ναι. Baby το baby παίζει πάρα πολύ και η πατάτα baby και το καρότα baby για αυτά. Ψητά και σάλτσα σόγια. Εντάξει. Τάρτα σοκολάτας με μύρτιλα. Όχι ρε φίλε, σε παρακαλώ. Ναι, ναι. Και σάλτσα καραμέλας. Και από κρασί ήπια με ένα μαλαγουσιά διοφίλι. Ναι. Λόγω επειδή του φίλι. Μαλαγουσιά είναι είδους τα φίλιου να παραγωγεί. Εντάξει, ναι, το οποίο είναι
αρκετά καλό κρασί. Ωραία. Ναι, ναι. Μας αρέσει. Γκρίνουμε μια φορά και κόκκινο είχε σε άλλη επιλογή. Ξινόμαυριο Diophyll. Φαντάζομαι το Diophyll είναι η μάρκα, ας πούμε, η ετικέτα. Μια ετικέτα κάνει 500 ευρώ το μπουκάλι. Αντί για να είναι μαλαματίνα, λέγεται, ξέρω εγώ. Πρέπει να το φτιάξουμε εμείς το Μπερνούλι. Πατσέτα. Παϊδάκι αρνήσιο από 14 ζώπλευρα, όλη την πλευρά, δύο πλευρέ. Όλη την πλευρά, να την παίζει όλη την πλευρά. 2,5 λεπτά η πλευρά στη χαρά και τελειώσαμε. Αυτό είναι το παϊδάκι. Να τελειώνουμε. Πρέπει να του έχουν μια καντίνα αυτό. Φάει παντσέτα, φάει σουβλάκι και τελειώσαμε. Έτσι είναι κοκακόλα. Σασάμι γουασάμι τώρα, σε παρακαλώ. Καλημέρα και στην τελευταία μας γραμμούλα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώ το να. Δημήτρης από Βόλο. Πού είσαι εσύ? Έλα ρε φίλε. Έρθαμε στο Βόλο και τι έγινε? Τίποτα, τι να γίνει, κοιμόμασταν. Κοιμόμασταν. Σκέφτηκα να σου πω την αλήθεια να έρθω μέχρι τις 11. Αλλά ας το κάνω. Γιατί καλύτε. Ήθελα να σηκωθώ πάλι πριν από Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Αλλά λέω δεν θα πάει 11. Δεν θα πάω ποτέ Θεσσαλονίκη ποτέ, μετά. Ποτέ. Ναι. Ποτέ, άλυσα, ποτέ. Έτσι. Λοιπόν, εντάξει, για να κλείσω. Βεβαίως. Ο φίλος πριν ήταν ο Κρίς που έλεγε για τις βιντεοκασέτες. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Τέλος πάντων. Mm-hmm. Είπε για τον Τζαλ Μπρόνσον. Ναι. Και τον θυμήθηκα γιατί τον έβλεπα τότε, εγώ ήμουν 10 χρονών. Έτσι, όλοι μας. Όλοι μας. Και τώρα ξαφνικά μου ήρθε στο μυαλό να βάλω αντιπαράθεση Τζαλ Μπρόνσον ματσέτε. Ποιος ματσέτε, βρε. Έλα, βρε, ματσέτε. Ματσέτε, ματσέτε. Καλά και αυτός μεγάλη ηθοποιία, ρε, έπεσε σε κάτι B-movie σε εκείνη την εποχή. Όχι σαν ηθοποιό, σαν ταινία. Α, σαν ταινία, καλά είναι. Στυλιζαρισμένη, εντάξει, εννοείται. Καλή. Ναι, όπως μου ήρθε στο μυαλό, δηλαδή του κάνω αντιπαράθεση. Όχι, ρε, τον έχει Τσάρλς Μπρόνσον. Σκληρός ο Τσάρλς, σε παρακαλώ, έχει παίξει μεγάλες ταινίες. Οι ταινίες δηλαδή ήταν περίπου το ίδιο, αυτό που βλέπαμε πριν 30 χρόνια. Κοίταξε με το ματσέτε, κοίταξε με το ματσέτε περισσότερο θα ταιριάζε κανένας, πώς το λέγανε, ο Τσάρλς Μπρόνσον, τον άλλο που βγαίνουν και τα Τσακ Νόρις. Μοιράζει Jack το Norris. Ξύλο. Ναι, 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 ο Τσάρλς Μπρόνσον έπαιζε ξύλο και με τα χέρια, δεν έπαιζε μόνο πιστολίδι. Ναι, 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 ναι. Έτσι. Ναι. Έτσι. Ναι. Να σε καλά. Bye. Καλό δρόμο. Ναι. Φιλιά. Κάτι για το κουμπαράκι του Στέφανου. Ναι, ρε. Με μπατμανίδι ποτέ κανείς. Κανένας. Τέλος. Κανένας. Γνωστό. Είναι το μότο. Με μπατμανίδι δεν. Κανείς. Κανείς. Έλα, ρε φίλε, δεν παίζει αυτό. Άντε, μισό δευτερόλεπτο να καταχραστούμε εδώ. Έχουμε γραμμούλα γρήγορα. Άντε, δώστε. Μια αποφώνηση. Σε περιμένουμε. Καλημέρα. Συγγνώμη για την παρέμβασή μου, ναι. Δευτερολόγο. Ναι, ναι, γρήγορα. Μισό δευτερόλεπτο. Αφήστε με, κύριε, να ολοκληρώσω, να τελειώσω. Οι δύο φίλοι είναι μια μονάδα παραγωγής κρασιών που εδρεύει στη Σιά της Τακοζάνης. Μάλιστα. Mm-hmm. Ναι. Αυτό θέλω είναι, να πω. Είναι καλό, είναι καλό, θεωρείται εκλεκτό, ας πούμε, είναι καλή ετικέτα. Κοιτάξτε να δείτε, το Μαλαγκουζιά είναι ένα ελληνικό σταφύλι, έτσι, που θα προτιμούσα μια άλλη Μαλαγκουζιά από μια άλλη εταιρεία που δεν μπορώ να αναφέρω. Ναι, 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 ναι. Που εδρεύει στην επανομή Θεσσαλονίκης, διότι είναι και ο εμπνευστής της Μαλαγκουζιάς. Εντάξει, θα αφήσουμε αυτά, να το κλείσουμε αυτό. Είναι μια ανερχόμενη ελληνική εταιρεία από δύο φίλους που ιδρύθηκε. Και στη Σιά της Τακοζάνης. Μάλιστα. Όσο για το προξενιό και το κλείνω εδώ, ναι. Δεν ετελέστη το μυστήριο ποτέ και δεν προχώρησε, διότι η μη σοβαρότης του γαμπρού που επέμενε ότι θα εμφανιστεί στην τηλεόραση, ναι. Ήταν αυτό που έκανε τους συγγενάς διστακτικούς για να προχωρήσουν στην τέλεση μυστηρίου. Η νύφη είναι ακόμα κύριε Μπάμπη, δεν την έχει αγγίξει ούτε ο άνεμος. Συμφωνώ, συμφωνώ με αυτό, τα έχουμε πει. Ο στρατηγός άνεμος. Ναι. Ο στρατηγός άνεμος, συμφωνώ και επαυξάνω μαζί σας, ήταν ότι ο γαμπρός στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο δήλωνε μη σοβαρός, προτινόμενος να εμφανιστεί σε τηλεοπτική εκπομπή μεσαίου βελληνικού. Έγινε. Τα δέοντα στην Κρυσάδα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τις πληροφορίες. Πάρα πολύ. Τσάω, τσάω. Έτσι λοιπόν και εμείς θα αποχωρήσουμε ξανά τη Δευτέρα. Την πελάτη της στην Ελληνίδα παίρνουμε. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Θα, θα την αλλάξουμε την εκπομπή. Ακολουθεί Κωστίτσα Τσαρός. Του ζητάμε συγγνώμη, του φάγαμε δύο λεπτά. Μα συγχωρείτε, ζωμουσού. Μία φορά σήμερα. Συνήθως τελειώνουμε νωρίτερα. Και φλιαρούμε τώρα για να του φάμε κι άλλο. Λοιπόν, και άλλο πεντάλι του τώρα γιατί έτσι μου την έδωσε. Κωστίτσα Τσαρός μέχρι τις 10. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα. Γεια σας.